Καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, 12 και 9. Στον υπέροχο κόσμο για την του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ρεκόρ πρέπει να είναι η εκπομπή. 12 και 9 να πούμε. Νωρίς είναι. Ε, νωρίς είναι. Γιατί? Ένα κάτσουμε κανένα. Βάλε κανένα τραγούδι πίσω. Να πούμε και 20. Λοιπόν, στον υπέροχο κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου και του ελληνικού αθλητισμού. Και του ελληνικού μπάσκετ. Ναι, και του ελληνικού μπάσκετ. Καλώς ήρθατε, όπως λέγεται το τραγούδι του Ραμόνς. Τι υπέροχο κόσμο. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2. Με Χρύσανθο, με Στέργιο, με Κώστα. Με ρεπορτάζ. Και με προσωρές και σήμερα για εσάς. Άλλα 5 εισιτήρια. Τι γίνεται, η Βασίλισσα Ελισάβετ. Χαμός, παιδιά εκεί πέρα. Τι. Η Μέγαν και ο. Που φύγαν στον Καναδά, χαμός. Αυτό που λέει. Αυτό που λέει. Όλες περιμένουν τον πρίγκιπα. Αυτή βρήκε τον πρίγκιπα και τον έκανα παραιτηθεί. Δεν παίζονται, λέει τελικά αυτές. Γίνεται ένας χαμός. Όλες... Ξαναγέρα λίγο έτσι. Όλες ψάχνουν τον πρίγκιπα. Σκέψου το. Ψάχνουν τον πρίγκιπα με το άλογο. Αυτή είχε τον πρίγκιπα και τον έκανε μέχρι και αυτό να φύγει από πρίγκιπας. Κοίταξε, καταλαβαίνουμε. Δεν παίζονται, είναι αδίστακτες. Και με βάση την ιστορία της Νταϊάννα ότι δεν είναι εύκολο να ζει στο παλάτι. Τώρα η Ελισάβετ είναι το θέμα. Κάποιος άλλος. Έλα ρε τώρα, η κοπελίτσα κάνει μπίζνα τώρα. Εντάξει. Αυτή σε 2 χρόνια θα χωρίσει, θα γράψει ένα βιβλίο. Η ζωή μου στο παλάτι και τελειώσαμε. Θα πάρει και 2 ρόλους. Ήδη βγήκε ένα βίντεο που αυτός σε κάτι βραβεία κάνει χειραψία με τον CEO της Disney, που είναι η μεγαλύτερη πλέον εταιρεία σε όλο τον κόσμο. Πλέον και με πλατφόρμα του Disney Plus. Ναι, σαν το Netflix. Και τον λέει στο αυτή να, να τη βρει δουλειά, να την βάλει σε ταινίες. Και το έχουν γράψει σε βίντεο και το δείχνει. Εντάξει. Κακό. Παλεύει. Για τη γυναίκα του. Συγγνώμη, ρε φίλε. Δηλαδή, εμείς δεν παλεύουμε για τη γυναίκα μας, τα παλάτια. Εντάξει, φιλοπρίγκιπα είσαι. Έχουν ανάγκη τώρα αυτοί οι ακριβώς, ο πρίγκιπας. Όχι, δεν έχουν ανάγκη οικονομικά ο Κώστα. Τι έχουν ο ανάγκη. Ο άνθρωπος όμως δεν ζει μόνο. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μόνο για τα λεφτά. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν βασιλιάς Αγγλίας είναι. Κώστα δεν είναι, γιατί έφυγε. Ναι, δεν να μπορεί μην έφευγε. Να αγκαλιάσετε τον αδερφό του τώρα. Βασιλιάς Αγγλίας όπου πάει φύγανε. Γι' αυτό έφυγε όμως. Μην είσαι λαϊκιστής. Μπορεί να αγαπιούνται τα παιδιά. Τι να αγαπιούνται ρε τώρα, η παντόφλα τώρα. Άσε τώρα. Μα να σου πω κάτι. Άμα δεν αγαπιόντουσαν δεν θα φεύγανε. Αυτό που λέμε θα σε βάλει και το μουστάκι να ξηρίσεις. Ναι. Αυτό. Ναι, από την άλλη όμως φιλέ έχουν τόσα λεφτά όπως λέει και τα λοιπά και πρέπει να ζουν με ένα τρόπο. Ωραία, κάνε ταινίες ρε κοπελιά. Άσε μας τώρα. Δεν σε ενοχλεί. Καταρχήν έχει 4 εκατομμύρια λίρες περιουσία αυτή. Τι να σε αυτό. Κάνει. Κάνε τη ζωή σου, είσαι ηθοποιός, παίξεις σε ταινίες, κάνε ό,τι μπορείς. Εντάξει, άλλο είναι αυτό. Αυτή εδώ που είναι απ' έξω και χαιρετάνε αυτή με τα μοβ καπέλα και τα λοιπά, η Βασίλισσα. Πες μου τώρα το 2020. Είναι θεσμός. Φίλε, τρελαίνονται οι Άγγλοι για. Βασιλικές ιστορίες και βασιλιάδες τρελαίνονται. Την άλλη ξεφωνίζουμε το εμείς. Είναι. Ξεφωνίζουμε εμείς τους Άγγλους που χαιρετάμε τον Τζίπρα και τον Μητσοτάκη από κάτω. Αρχηγέ! Και φυλάνε τα χέρια στον Κώστα Καραμαλή κάτι συμπολίτες μας εδώ. Κάποια ζώα. Άσε με ρε φίλε, θα φυλίσω το χέρι. Θα φυλίσω το χέρι του Καραμαλή. Άσε με τώρα. Άσε με τώρα. Μη χαρακτηρίζεις. Χαρακτηρίζω εγώ. Μη χαρακτηρίζεις. Το PlayStation και τα παϊδάκια. Ήρθε ο άλλος. Που θα έκρινε τα διόδια και τα λοιπά και μας διέλυσε. Τουλάχιστον με το PlayStation έπαιρνες και ένα PlayStation να πάρεις. Και ο άλλος που έκανε γιόγκα με το Καστελόριζο που μας έβαλε στα μνημόνια. Άλλος αυτός. Ο Ξάβλε αυτός. Ο Ξάβλε. Άρα ορθώς η Βασίλισσα τη χαιρετάμε. 93 χρονών η Ελισάβετ. Κοτσονάτη. Μπράβο. Και κότσο βασιλιά. Φαντάσου και ότι όταν κάποια στιγμή φύγει. Βασιλεία ρε φίλε εννοείται. Όπως μου είπανε, όταν κάποια στιγμή φύγει από τη ζωή η Ελισάβετ θα είναι 5 μέρες. Πληρωμένη αργία για όλους τους Άγγλους υπηκόους και εργαζόμενους. 5 μέρες. Κανονικά. Θα είναι κλειστά όλα. Ναι. Περίμενε φίλος μου που ήταν στην Αγγλία 10 χρόνια. Πώς γύρισε στην Ελλάδα. Αν κρατάνε ζωντανή, δεν ξέρω. Εντάξει, μια χαρά είναι, φίλε. Γιατί, ρε φίλε. Αν έχει 20 γιατρούς επιτελείο. Καταρχήν πρέπει να έχει 17 σωσίες. Έχει τώρα. Ανεβαίνει το ζάχαρο 0,01 και χτυπάνε καμπανάκια στο παλάτι. Τρέχουν εκεί να το κατεβάσουν. Όλα τα λεφτά για το σύστημα υγείας της Αγγλίας πάνε εκεί. Λοιπόν, μεγάλη παράδειση. Την κλείνουμε. Πάμε πάλι. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Για το γάμο στο Μπάκιχαμ. ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης, Κυριακή στις 6. Ναι. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 545-26. Πριν από αυτά τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου, ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Αστέρα Τρίπολης, ο Άρης με τον Ολυμπιακό. Έχουμε παιχνίδια κυπέλου. Σήμερα νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα, υπό την έννοια ότι είναι το πιο ανοιχτό, αφού έτσι ήθελε ο κύριος βοηθός στα πηγάδια. Άντε πάλι. Άντε πάλι. Φίλε, είναι παιχνίδι κυπέλου. Διαμόρφωσε το αποτέλεσμα. Έχει δίκιο. Αν ήταν 2-0, θα πηγαίναμε σταυροπόδι σήμερα. Θα πηγαίναμε σταυροπόδι. Τώρα γίνει μια σταυροκλωτσιά, ένα τέτοιο κτλ. Τρέχουμε και θα φτάνουμε. Θα έπαιζε ο Πιτσιρίκος. Ανοιχτό είναι και το Παναθηναϊκός Παζιάννα.
Χωρίς να έχει την ίδια βαρύτητα φυσικά με το. Ναι. Ίσα ίσα είναι και πιο δύσκολο θεωρητικά γιατί πρέπει να το αναπτύξει. Ναι, αλλά δεν έχει την ίδια βαρύτητα με το Άρης Ξάνθη. Τι ώρα είναι ο Άρης? 7,5 ώρα είναι το παιχνίδι. Ωραία, πάω. Βλέπω ότι οι καιρικές συνθήκες ευνοούν. Θα έχει βέβαια λίγο κρύο, αλλά εντάξει, ντύθετε. Πάτε να μπουφάνε, παιδιά, και ένα σκούφο. Σκούφο, κασκόλ. Κανονικότατα θα υπάρχει αρκετό κόσμο, πιστεύω. Διαιτητή. Διαιτητή είναι ο Κουτσιάφτης. Τι μα έκανε αυτό? Μα έχει κάνει κάτι στο παρελθόν. Αλίμονο. Δεν είναι, δεν είναι από του πρωταγωνιστέ ο Κουτσιάφτης. Γενικότερα έχει κάνει. Θα στα πω, μπορώ να στα πω και αναλυτικά. Αλλά σαν να βλέπω αύριο την εκπομπή, Στέλιο. Η εκπομπή θα είναι 2-0, Κώστα. 1-1 είναι το μάτς. Δεν θα βάλει γκολ Ξάνθη. Το είπα. 1-1. Λοιπόν, και θα προκριθεί. Ωραία. Το βασικό είναι αυτό, να προκριθεί ο Άρης. Βέβαια, οι περισσότεροι από χθες ασχολούνται με το θέμα αυτό με τον. Με την απαγόρευση μεταγραφών θα πούμε αναλυτικά. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι παλιά η παλιά. Δεν υπάρχει. Κακώ δημιουργείται το θέμα. Δηλαδή πραγματικά αυτή στη FIFA τόσο άσχετη να είναι, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει. Θα πέσει. Στέριο, 12 χρόνια ό,τι έχει έρθει παρόμοιο, η ΕΠΟ απαντούσε ότι είναι η παλιά ΠΑΕ και λέγει FIFA εντάξει. Και για πρώτη φορά όλο στοιχείο πάλι στον Άρη που κοροϊδεύεται. Ενώ υπάρχει ΑΕΚ, Λάρισα, Άρης, Ηρακλής, Πανιόνιος, Μόρφη, Ασπρόπυργος. Ναι, όλες αυτές οι ομάδες τέλος πάντων. Η μάνα του βουνού. Ενώ υπάρχουν λοιπόν όλες αυτές οι ομάδες. Κόστα σταμάτα λίγο σοβαρά. Θα κλείσω τις τηλεοράσεις, παιδιά. Δεν γίνεται. Η μάνα του βουνού. Εδώ πια. Απόσταση προσοχής έχετε, παιδιά. Η Αγγελική Λιάδη είναι, άσχεται. Α, ωραία. Ενώ λοιπόν γίνεται όλο αυτό, για πρώτη φορά υπάρχει κάποιο ο οποίο λέει: α, παιδιά, δεν μα νοιάζει. Που είναι η παλιά ΠΑΕ και η καινούργια ΠΑΕ και οτιδήποτε άλλο. Πληρώστε το 7. Το 2007. Εντάξει. Και γιατί σου δεν λέει από το 4, π.χ. Γιατί το 7 είναι η προσοχή. Γιατί δεν λέει το 1, είναι του. Ναι. Το 7 και μέχρι το 12. Θα δώσουμε όλη τη διάσταση του θέματος. Απλά για τον Τουρμισά, επειδή βγήκε χθες ο ΠΑΟΚ ο Γιωργάκης και είπε ότι εμείς δεν κάνουμε ενστάσεις και οτιδήποτε άλλο. Και δεν είμαστε σαν τους άλλους και διάφορα. Αλλά μπορεί να μπει, μπορεί να μπει στο Λαμπαοτάρης να δει και τον κανονισμό ότι ο ΠΑΟΚ είχε δικαίωμα να κάνει ένσταση για τον Τουρμισά 48 ώρες μετά το μάτς. Το είπαμε, το γράφουμε και τον κανονισμό. Ναι. Ωραία. Και το ίδιο ισχύει και για την Ξάνθη. Επειδή έχει παρέλθει λοιπόν αυτή η ημερομηνία, δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο ΠΑΟΚ χθες που διαπίστωσε το θέμα και αυτός όπως και όλοι οι υπόλοιποι, ότι άλλαξε δηλαδή η νομολογία της FIFA ή μάλλον πώς λένε, το κανονιστικό δίκαιο, δεν είναι ακριβώς η νομολογία, και ότι μπορεί μια πειθαρχική επιτροπή να πει ότι όχι, δώστε τα, θα πάει τώρα ο Άρης, θα κάνει τη διαδικασία, την πω πια ακριβώς θα είναι. Άρα κατά τον Τουρμισά δεν είχε κανένα δικαίωμα να κάνει ο ΠΑΟΚ. Αλλά και να έκανε ο ΠΑΟΚ ένσταση. Δεν θα δικαιωνόταν γιατί πάρα πολύ απλά δεν είναι κάτι το οποίο έκανε ο Άρης. Το ΕΠΟ. Το δελτίο εκδόθηκε από την ΕΠΟ. Άρα δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη ο Άρης. Ο Άρης πήγε τα χαρτιά στην Επιτροπή Μεταγραφών. Η Επιτροπή Μεταγραφών το ενέκρινε. Από τη στιγμή που εγκρίνει η Επιτροπή Μεταγραφών, η οποία επειδή μπλέξατε και το Βάλνερ. Και λέγατε, να, όπως και στο Βάλνερ είχε βγάλει δελτίο. Γιατί πραγματικά οι παοξίδες, όπως τους βολεύει, τα βάζουν τα πράγματα. Έτσι, πάλι οι παοξίδες. Επειδή λοιπόν με το Βάλνερ είχε γίνει αυτό, υπήρξε λοιπόν, δεν το βγάζει το δελτίο πλέον η ΕΠΟ έτσι με μια όριστη έννοια. Πάει σε μια επιτροπή από δικηγόρους το θέμα, που λέγεται Επιτροπή Ιδιότητας Μεταγραφών, όπως λέγεται αυτή η επιτροπή. Παίρνει όλα τα έγγραφα όλων των ομάδων που στέλνουν για μια λύση συμβολέου, για έναν δανεισμό. Για ένα δελτίο, για ένα οτιδήποτε και αποφασίζει. Για να έχει και την ευθύνη τη συγκεκριμένη. Σωστά. Άρα, ακόμα και αν έκανε ένσταση ο ΠΑΟΚ ή η Ξάνθη κτλ., ο Άρης δεν θα έχει κανένα πολύ θέμα γιατί δεν έχει κάνει κάτι ο Άρης με το. Επίσης δεν θα έχει κανένα θέμα. Πιστόλια σε κάποιον. Θα είχε θέμα γιατί δεν θα περνούσε ο παίκτη. Αν γινόταν η ένσταση. Ναι, δεν θα έπαιζε. Ναι. Το ότι έπαιξε, λέω. Δεν θα περνούσε η μεταγραφή. Μπράβο. Ακόμα και, μετά, αυτό όμως, ακόμα και αυτό είναι παραπληροφόρηση, διότι πάρα πολύ απλά το έγγραφο για την ανάκληση του δελτίου του Τουρμισάη ήρθε την Παρασκευή στην ΕΠΟ. Μετά τα ματς δηλαδή. Ναι. Που είπε, επειδή υπάρχει αυτή η τιμωρία πλέον, θα ανακαλέσετε το τέτοιο. Εγώ λέω λοιπόν για να μπω και στο ρεπορτάζ το εξής. Ότι ο Άρης θα κάνει μια συγκεκριμένη κίνηση σε σχέση με τον Τουρμισάη νομικά και υπάρχουν βάσιμες ελπίδες ότι ο Τουρμισάη θα παίξει μετά. Αν όχι τον Ολυμπιακό, μετά την Ξάνθη στο πρωτάθλημα. Ότι θα καταφέρει δηλαδή να παίζει ο Τουρμισάη. Όπως επίσης ο Άρης έχει βάλει τον κορυφαίο νομικό σε τέτοια ζητήματα, δεν σας λέω το όνομά του επίτηδες, θα σου το πω όταν πάει η υπόθεση στη FIFA. Ξένος είναι. Λοιπόν, είναι ο νούμερο ένα. Θα το καταλάβετε όταν έρθει.
Δεν μπορούν ούτε τηλέφωνο να τον πάρει ο Λίβας, αυτόν τον συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, έχει πάρει. Πληρώνει ο πρόεδρος. Ευανζέλ Μαρινακή, ο Γάλλος νομικός. 30.000 ευρώ έδωσε Στέριο. Βαγγέλης και Βαγγέλης είναι η μετέρια στη Νέα Υόρκη. Κοίταξε, επειδή τα κάνατε εσείς επί σειρά ετών με το Σοκράτη. Λοιπόν. Το εκατομμύριο να βρείτε, χρήσατε. Το εκατομμύριο να βρείτε. Μαζί σιγά σιγά. Και έχει πρόεδρος. Δεν χρειάζεται κανένα εκατομμύριο. Και το εκατομμύριο είναι μπούρδα. Είναι 730.000, αλλά να βάλουμε μια προσάξη. Πώς βάζουμε 5 εκατομμύριο ζαμπά, ας βάλουμε μια προσάξη στο το εκατομμύριο κτλ. Κόστα. Κόστα. Ναι, συγγνώμη. Είναι 730.000, τα οποία αυτά, αν. Λέμε, λέω, μου, δεν υπάρχει εντάξει, περίπτωση. Λέμε, αν. Θα τα διακανονίσει. Θα πει τα μισά, θα πει στον Νούμπιντε που είναι 125, πάρε 50. Τι θα σε πει, όχι, μετά από 10 χρόνια. Τέλος πάντων. Δεν μπορώ να ξέρω. Μ' αρέσει που πάντως δεν ασχολείστε καθόλου με τον Άρη. Όχι, έχει πλάκα γιατί. Έχει πλάκα. Ακούς δύο μέρες ότι. Φυσικά πάντα έχει πλάκα. Όταν χρωστάς 50 εκατομμύρια, γιατί δίνεις 10 και γιατί έτσι έκανε ο Τσίπρας και ξεφεύγεις από τα υπόλοιπα 40. Ευνοημένος και κάνεις πλάκα με το 1 εκατομμύριο. Η μοναδική ομάδα που πλήρωσε το χρέος της. Η μοναδική ομάδα. Όχι, δεν πλήρωσε το χρέος της. Η μοναδική, Χρυσάνθε. Το χρέος πλήρωσε. Το πρωτογενές κεφάλαιο. Αυτό που χρωστούσε. Αν γινόταν αυτό με όλους τους Έλληνες, Στέριο, δεν θα είχαμε δώσει το 1/10 ναι. το χρημάτων που έχουμε δώσει στην εφορία. Δεν ξέρω αν θα γίνει με όλους τους Έλληνες. Χρήσατε με τις ελληνικές ΠΑΕ, μόνο η ΠΑΕ, ΠΑΟ και η ΠΑΣ αυτή πλήρωσαν το πρωτογενές χρέος. Κακώς. Χωρίς εκτός, χωρίς τίποτα. Όχι, πόσο χωρίς εκτός. Εκτός εννοώ το πρωτογενές. Ήθελες και το πρωτογενές χρέος. 15 χρόνια δεν το έπαιρνε ούτε το δημόσιο. Δόσεις, ούτε δόσεις, ναι, ναι. ούτε εκτόσεις, ναι, ναι. ούτε διακονισμούς. Πήγε πώς, όχι, ότι ο μεγαλομέτωπος δεν στην εφορία. Είναι έκτωση ότι από το 2002. Έδωσε εκείνη την καλή κυριούλα την, ναι. την επιταγή. Ναι. Ευχαριστούμε δεν πολύ. Γεια σας. Είναι ότι από το 2002 μέχρι το 2000 ποτέ το πλήρωσες δεν σου έπαιρναν τα λεφτά. Ενώ έρχονταν στον Άρη και τον Ηρακλή και δεν σφραγίζαν εισιτήρια δεν δίναμε. Τι είναι αυτό. Όταν επί σειρά ετών δεν σε πίεζε κανένας για να πληρώσεις. Χρήστε, και δεν έχεις αφήσεις άρθρο για άρθρο. Μην μιλάς για τρία θέματα. Ένα άρθρο παραπάνω από σένα έχω μπει. Άλλαξε. Εγώ μπήκα στο 44 και το 99, εσύ μπήκες στο 99. Τι δεν έχω αφήσει άρθρο για άρθρο. Εντάξει. Τι εντάξει. Και στο μπάσκετ 8,5 δισεκατομμύρια. Εγώ λοιπόν ο Πάκος που πλήρωσε μόνο το πρωτογενές χρέος. Φυσικά ευνοημένος είναι. Εντάξει. Όχι απλά ευνοημένος, ο πιο ευνοημένη ομάδα στην Ελλάδα διαχρονικά. Ο αναμάρτητος πρώτος στο Λίθο Βαλέτο, παιδιά. Αυτό ισχύει στην περίπτωσή μας. Στέργιο, μήπως εγώ μπλοκαρίστηκα από αυτό που είπες εσύ. Όλοι έχουν μπει σε διάφορα και έχουν ευνοηθεί. Οπότε... Επειδή βλέπω χάνετε πολλά τελευταία δελτία, λεφτά κτλ. Προσέξτε, μην χάσετε και το κύπελο, λέει ο 164. Καλό. Καλό, καλό, καλό. Καλό, καλό. Αυτό ωραίο, ναι. Αυτό καλό, είναι χιούμορ. Αυτό είναι καλό. Καλό. Αλλά δεν το χάσουμε το κύπελο. Εμείς δεν ξέρω αν θα χάσουμε το κύπελο 164. Πάντως είναι βέβαιο ότι θα σε αναγκάσουν να χάσεις το πρωτάθλημα. Πάλι. Αφού τον κέρδισες, πώς θα το. Στα play-off ξανά. Ξανά, ε. Γιατί λέγανε θα παίξω play-out. Λέγανε πριν 4 αγωνιστικές. Κάτι ακόμα δεν είσαι. Ο, δεν είπα σίγουρος. Ότι είμαι, αλλά δεν είμαι play-out. Όπως λέγατε εσείς πριν 4 αγωνιστικές μετά τον Όφη. Και ο Όφη σου φύγε 5 βαθμούς και τέτοια. Από κάτω μου 3 βαθμούς ο Όφη. Ακόμα είσαι στο όριο, Χρήσανθε. Καλά, και θα είμαι στο όριο. Όταν με σφάζουν κάθε Κυριακή, στο όριο θα είμαι. Αν τυχόν μία στο εκατομμύριο ιτηθεί στο Καραϊσκά, γιατί πιστεύω ότι ο Άρης θα πάει και για την νίκη ακόμα. Όπως κάνει σε κάθε παιχνίδι, μπορεί να πέσει ακόμα και 7ος. Άρα αυτό είναι ενδεικτικό το ότι ακόμα δεν έχει κλειδώσει. Και θα έχω παίξει. Δεν έχει κλειδώσει τη συμμετοχή στα play-off. Θα είμαι 7ος λοιπόν με ισοβαθμία με τον 4ο ή τον 5ο. Κατά πάσα πιθανότητα, έτσι. Άμα χάσω από τον Ολυμπιακό, όντως ισχύει αυτό που λες. Δηλαδή θα είμαι ισόβαθμος με τον 5ο και τον 4ο, πιθανότατα. Μπορεί και όχι με τον 4ο. Με τον 5ο όμως θα είμαι ισόβαθμος κατά πάσα πιθανότητα και τον 6ο. Αλλά θα είμαι 7ος. Και θα έχω παίξει με τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό. Το ότι έχει πέσει, Χρήστε, ο Άρης, ο Άσος το 1,25 σου λέει αυτό κάτι, γιατί ήσουν πολύ ευαίσθητος όλοι σας. Ναι, είναι 1,17 ο ΠΑΟ με την Ξάνθη. Είναι 1,17 ο Ολυμπιακός. Δεν είναι τροπιαστικό για τον Άρη. Θα με σφάξει, βέβαια. Έχω τέσσερα, το ζωγράφο, έχω τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια που έχω παίξει με την Ξάνθη και μετά ξαναπέζω με την Ξάνθη, φίλε. Έτσι. Και μετά από την Ξάνθη παίζω με το Αγρίνιο. Για το 1,25 εγώ λέω. Είναι λογικό, α πούμε. Ναι, με βάση την Ελλάδα είναι απολύτως λογικό. Και το ΠΑΟ Ξάνθη το 1,17 ή το ΠΑΟ Πανιώνιος 1,20 ας πούμε και 1,25 δεν είναι λογικό. Όχι. Το Ολυμπιακός Άρης είναι λογικό το 1,25. Ίσως είναι και πολύ κιόλας. Στην Ελλάδα. Εγώ θα το έδινα 1,08. Με τους Τζοβάρες και όλους τους διευθυντές αυτούς που υπάρχουν είναι φυσιολογικό. Και τους ζωγράφους είναι φυσιολογικό. Φίλε, μέσα στο Καραϊσκάκι. Φυσιολογικό είναι. Ποινή απαγόρευση στους αγωνιστικούς χώρους για 2 μήνες επέβαλε το ΠΟΜΙΚΡΟ της Σούπερ Λίγκας, το πειθαρχικό όργανο, σε Κώστα Καραπαπά. Στέριο και Αχιλέα Μπέο, Χρήσανθε. Δεν θα είναι δηλαδή ο Κώστας την Κυριακή. Για το επεισόδιο που είχαν στο Βόλος Ολυμπιακός. Ο Αχιλέας Μπέο θα μπαίνει στο Δημαρχείο. Αφότε θα γράψουν στα παλιά τους υποδήματα την απόφαση της Σούπερ Λίγκας και θα πούν στα γήπεδα. Συγγνώμη, ο Μπέος
Από πού, αφού είναι δήμαρχος, δεν είναι κάτι. Πώς το, καταρχήν, είναι κάτι στο Βόλο. Πώς τον συγκεκριμένο ήταν διερμηνέα. Ήταν γραμμένο στο φύλλο αγώνος. Δεν γίνονται αυτά πραγματικά. Ο δήμαρχος, δηλαδή να πάει ο Ζέρβας και να είναι διερμηνέας του Φερέιρα. Δηλαδή είναι, που είναι Φερέιρα και εκείνος, δεν ήτανε. Ο προπονητής Φερέιρα, το λέγα. Και χρηματική ποινή 6.000 ευρώ στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ναι. Και απαγόρευσε 2 μήνες για δεύτερη πράξη η απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα στον κύριο Κάπα Καραπαπά. Κάπα. Κάπα, Κωνσταντίνο. Καραπαπά. Εντάξει. Ωραία. Και στην ΠΑΕ Βόλος 5.000 ευρώ. Και 1.000 ευρώ για την τρίτη πράξη και 5.000 ευρώ για την τέταρτη πράξη. Εξόντωση. 11.000 δηλαδή. Και απαγόρευση. Και στα αποδυτήρια στον κύριο Μπέο λέει. Ενώ στον Καραπαπά δεν το λέει. Α, στα γήπεδα λέει. Στο Μπέο λέει, στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για 2 μήνες. Άρα δεν μπορεί να μπαίνει στο ημίχρονο των αγώνων για να εμψυχώσει τους παίκτες. Εγώ λέω ότι αν θέλει θα μπαίνει. Όπως κάναν όλοι οι προηγούμενοι. Σαν φύλαθρος μπορεί να μπει. Σαν φύλαθρος δεν μπορεί έτσι κι αλλιώς. Απαγορεύεται. Δεν μπορεί, ε. Όχι. Σαν φύλαθρος Κώστα μόνο στο χώρο που έχει το εισιτήριό του. Στη θέση του. Μόνο στην Ελλάδα μπορούν και μπαίνουν παντού. Δηλαδή, άμα πας στην Αγγλία και είσαι ο πρόεδρος της Manchester United. Ναι. Ο εκατομμυριούχος μεγαλομέτοχος της Λίβερπουλ. Θα σου πει ο Στιούαρτ. Αν δεν έχεις διαπίστευση. Αν δεν έχεις διαπίστευση, ο Στιούαρτ θα σταματήσει. Θα σου πει, my friend, where are you going? Το ξέρω με τη Manchester City. Κάθε φορά είχε τέτοιο, είχα από μέσα. Κάθε φορά με σταματούσε ο ίδιος. Που και εκεί υποκλήθηκε όλη η Ευρώπη. Άστο. Σαν τότε το δυναμικό. Δεν υποκλήθηκε όλη η Ευρώπη. Συμφωνώ. Τι έπος ήταν αυτό. Κιτρίνησε το Manchester και αυτά. 8.000 κόσμο. Ακόμα ρωτήσεις τους Manchesterianούς. Ακόμα εκδρομή πράγμα. Η Manchester City το γράφουνε, ναι, ότι ήταν η καλύτερη οπαδή με διαφορά. Όχι τα 100 άτομα πήγαν στην Τότεναμ. Όντως. Στέργιο. Ναι. Και κλέψαν και σύνθημα. Ποιο? Η City. Μας το πήραν το θέμα. Βέβαια. Καταρχήν γυρίσαν και είναι και χορηγούνταν έτσι. Μπράβο, κλέψανε και τέτοιο. Εντάξει, λοιπόν, για πάμε συνέχεια αυτό που έλεγες. Το Manchester City που πήγες. Δεν μας άφησε να μπούμε. Σταματούσαν συνέχεια, ρε φίλε. Και, δεν υπήρχε, και πήγε να περάσει παράγοντας που ήταν στο συμβούλιο κανονικά κτλ. Και δεν είχε τη διαπίστευση. Αποήτα άρχισε το όνομά του. Τι? Αποήτα. Ο Ηλίας. Όχι, δεν ήταν ποτέ. Α, ήταν και αυτός παράγοντας. Γι' αυτό σου λέω. Και δεν τους αφήνανε. Έτσι πρέπει. I'm the Ovaris FC. I don't care, του λέγει ο άλλος. Έτσι πρέπει. Αλλά πού εδώ? Τη διαπίστευση. Δεν πρέπει. Άρα εσύ ποντάρεις ότι θα μπει. Οι φροντιστές δηλαδή. Όλοι ήταν με τα ρούχα της ομάδας και τους βάλανε. Όχι, διαπίστευση λέει. Εγώ δεν ξέρω, λέει. Μπορεί να αντιθεί ένας οπαδός λέει και να έρθει. Με διαπίστευση. Δεν περνάς πουθενά κανένας. Τίποτα. Ναι. Τίποτα. Εκεί πέρα και δεν καταλάβαινε και τίποτα. Καθόταν ευγενέστατος, καθόταν εκεί μπροστά έτσι. Και σε κοιτούσε στο στήθος. Accreditation. Λοιπόν. Στείλτε μήνυμα και στο Facebook του Λίμπερο. Να ρωτήσω κάτι. Το Open. Το Open. Πόσες εκπομπές τέτοιες ταξιδιωτικές και τέτοια έχει, φίλε. Εύκολες είναι αυτές και πουλάνε. Έχουν εύκολες χορηγίες. Όχι μόνο πουλάνε. Είναι πληρωμένες καταρχήν. Ναι, είναι εύκολες χορηγίες. Δηλαδή δεν τις πληρώνει το κανάλι, είναι σαν την Ανίτα. Το ταξιδιωτικό εξωτερική γραφείο. Παραγωγή και κάνει και τα λοιπά. Και σου λέει, πάω, γεια σας, καλησπέρα. Έχω μια εκπομπή αυτή και αυτή και αυτή. Να κάνω πόσες όμως τέτοιες. 10 τέτοιες έχει. Πρότεινα εγώ μία και. Μου λένε τι θα δείχνει. Εσύ παίξε με το Σούλερ τώρα και το. Και το που μου βάλες. Μου βάλατε τη ναι, φάση. Ρε φίλε, τη μου βάλατε τη φάση. 1%. 1%. Στο κύπελο Κώστα 1%. Που πήρε το παιχνίδι με τέτοια φάση είπε τίποτα που είναι καθαρό φάουλ. Που είναι καθαρό δεν είναι φάουλ εννοείς. Στο τέλος του χάνα λες. Καθαρό φάουλ είναι. Που είναι καθαρό δεν είναι φάουλ λες. Και όχι, είναι καθαρό φάουλ πριν στην πάσα και δεν είναι φάουλ εκεί που δίνει τις δύο βολές. Είναι φάουλ τώρα. Κρατιούνται στα. Στα σκριναρίσματα όλοι κρατάνε. Στις δύο βολές που παίρνεις και κερδίζεις το μάτς που δεν είναι φάουλ. Αυτό ναι, το δέχομαι. Δεν το βάλες τότε. Το δέχομαι. Μου βάλες ένα τρίποτο το σκόρ ήταν 69-60. Ηρακλάρες αγαπώ. Ηρακλάρες αγαπώ, άντε γεια. Αντίο. Αντίο, αντίο και στην Αμαδίο. Εσείς πρώτοι το φωνάξατε το μεταξύ. Όντως. Αν μπορέσει ο Ηρακλής με τέτοιο ρόστερ και τέτοια έδρα φίλε να πέσει, πραγματικά. Δηλαδή. Μεταγραφή ο Πάξο Βόλεϊ απέκτησε τον Απόστολο Αρμενάκη. Χθες είναι αυτό. Η κουβανή, η κουβανή. Στον Άρη που ήρθε η παιχτάρα. Η παιχτούρα την είδε, την παιχτούρα στο βόλεϊ το γυναικείο. Όχι. Ποια. Πήραμε μια παίχτρια, μια μαύρη. Βγάλε το Γιάννη Γιαννάκη να μας το πει. Γιάννη Γιαννάκη, τον βγάλαμε πριν. Ναι, γι' αυτό ξέρω. Πήραμε, ναι, καλή. Πήραμε. Πού να καλή ξέρω, παίκτρια εννοώ. Πού να ξέρω, ρε Κώστα. Τι εθνικότητα είναι, σου πω εγώ. Δεν ξέρω, μια μαύρη είναι εκεί. Έλα, μη λες τώρα, είδε. Ψηλή, μαύρη. Όπως η ανακοίνωση τη ΑΕΛ.
Εκείνη ήταν έχρωμη. Εγώ είπα μαύρη, Κώστα. Είπα μαύρη. Δεν είπα έχρωμη. Συγγνώμη να πω κάτι. Πώς τους λέμε δηλαδή, Αφροαμερικανούς? Κοίταξε, μέχρι πριν 20 χρόνια. Μέχρι πριν 20 χρόνια λέγαμε μαύρη, μας λέγανε τη μαύρη. Έχρωμη. Και τώρα, ναι. Και τώρα λες έχρωμη, σου λέει τι έχρωμη. Μαύρη πρέπει να λες. Όχι, νομίζω ούτε μαύρη πρέπει να λες. Γιατί? Δεν είναι. Εγώ που δεν είμαι ρατσιστής. Θεωρώ ότι είμαι. Το να λέω το μαύρη δεν είναι κακό. Είναι αυτό, περιγράφω ακριβώς. Δεν είναι μαύρη. Δεν λες όμως πήραμε και μια άσπρη. Ναι. Δεν λες πήραμε μια άσπρη. Μια λευκή. Θα σου πω γιατί. Αν έπαιρνε μια Ιταλίδα, θα έλεγες πήραμε μια Ιταλίδα. Θα έλεγες πήραμε μια Ιταλίδα άσπρη. Θα σου πω γιατί. Ή ένα Κινέζο, θα έλεγες πήρα ένα κίτρινο. Θα σου πω γιατί. Είναι κίτρινο. Θα σου πω γιατί γίνεται αυτό. Γιατί το μαύρο, όπως και να το κάνουμε, είναι ιδιαίτερο, ρε παιδί μου. Είναι ιδιαίτερο για μας. Ενδεχομένως. Άκου λίγο. Όχι, περίμενε. Δεν είμαι ρατσιστής. Περίμενε, βρε χαχανούλιδες. Περίμενε. Στην Αφρική, φίλε. Ναι. Στην Αφρική που είναι όλοι μαύροι. Να το πάλι. Δεν όλοι μαύροι. Αν πάει ένας λευκός στην Γκάνα, θα πούν πήραμε και ένα λευκό. Γιατί είναι το διαφορετικό. Εικάζεις εσύ. Όχι, είναι δεδομένο. Έχω διαβάσει. Κάνετε εκδρομή με τον Άρη στην Γκάνα. Όχι. Στην Γκάνα εσύ είσαι και το πάθος που τους δίνει εκεί πέρα τα σεντόνια τα κοκκινισμένα. Τα φιλιά μας. Λοιπόν, είναι με βάση, Ζάμπια δεν γίνεται, μπράβο. Είναι με βάση το συνηθισμένο. Γι' αυτό ξεχωρίζει. Κατάλαβες. Στην Αφρική είναι ανάποδα. Ναι, λένε ένας λευκός. Ναι. Το λένε. Το κίτρινος, θα λέγανε ένας Κινέζος. Κινέζος. Θα έλεγε Κινέζος, ναι. Εντάξει, πέρα, Σομαλός. Άρα να δω την κοπέλα. Κουβανή. Να δω την κοπέλα τι είναι. Νομίζω ότι είναι Αμερικανίδα, δεν είμαι βέβαιος. Αμερικανίδα. Κάτσε να το δω. Από τη Σουαζιλάνδη. Σουαζιλανδός. Ρώτα δηλαδή. Λέει τον Κούση, η τελευταία εκδρομή του Ηρακλή στην Ευρώπη πότε ήταν. Στον μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο. Στον μπάσκετ περάσαν στο Champions League και αποκλείστηκαν μόνοι τους. Δεν πήγαν να παίξουν. Στο βόλεϊ. 8.000 κόσμο στην Πράγα. Ποιο βόλεϊ. 8.000 κόσμο στην Πράγα. Ποιο βόλεϊ, βρε φίλε. Μα του το είπα. 8.000 κόσμο στην Πράγα. Το 2.000 κόσμο δεν έχει μαζέψει συνολικά σε όλα τα μα κόσμο. 8.000 στη Ρώμη ήμουνα σε όλα. Εκεί που φάγανε τον συνάδελφό σου στο Συνάραγμα, Κώστα. Τόνιο, ιό, στην μαζί ήμασταν. Ακόμα με κράζει, χάσαμε 50 ευρώ. Είναι δυνατό να πήγες και να δώσεις, να σας έδωσαν άλλο νόμισμα. Στου δρόμου, ναι. Δηλαδή μαθαίνεις το νούμερο ένα ότι στο δρόμο δεν αλλάζει συνάλλαγμα. Όχι, ξέρεις τι μας έφαγε. Ότι στο κανονικό συνάλλαγμα στο μαγαζί είχε πάρα πολύ κόσμο. Είχε κόσμο, ναι. Και έρχεται αυτό. Εν τω μεταξύ, μετά το αστείο ποιο είναι. Ότι ο αγαπημένος συνάδελφος μετά όποιον έβλεπε στον δρόμο έλεγε αυτός είναι! Αυτός είναι! Το θυμάμαι, κοντέψαμε να δίνουμε. Κοντέψαμε να δίνουμε 3-4 στον δρόμο. Και λέει αυτός είναι, ρε, αυτός το θυμάμαι, ρε, αυτός είναι. Πόσο το φάγαμε τον συνάδελφο, 50 ευρώ. 50, ναι. Εντάξει. Του δώσανε. Μα έδωσε. Γκρικά. Μα έδωσε αντί για τσεχικά, αντί για κορώνες. Μα έδωσε φιωρίνια. Εντάξει. Αφού δεν σας έδωσε νόμισμα της Τσεχοσλοβακίας της παλιάς. Γι' αυτό υπάρχει, ευτυχώς είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον και παίρνετε ευρώ. Βλάκες. Ευτυχώς. Τούβλα. Λοιπόν, να πάμε στο διάλειμμα. Ποιο διάλειμμα, κάτσε λοιπόν, να πούμε για ταξίδια. Θα πούμε για περίμενε, το... Θα πέντε ιστορίες θα σας πω, τελείωσε. Θα πούμε για το Άρη Ξάδη. Καταρχήν για να τελειώσω με το θέμα με τις μεταγραφές και τα λοιπά, τα είπα και χθες. Αλλά επαναλαμβάνουμε και τώρα, όντως ο Άρης θα πάει νομικά για να προσπαθήσει να άρει αυτή την απαγόρευση μεταγραφών. Η πεποίθηση που υπάρχει στον Άρη είναι ότι θα δικαιωθεί, το θέμα είναι θα προλάβει αυτή την μεταγραφική περίοδο, γιατί στη FIFA υπάρχει και μια διαδικασία. Πάντως για όσους γελάνε, ο ΠΑΟΚ δεν είναι μέσα σε αυτούς που λένε ο Άρης θα πληρώσει. Αν ο Άρης στο end of the day πληρώσει. Αναγκαστεί στο τέλος να πληρώσει αυτούς τους παίκτες, καταρχήν να πω ότι είναι μόνο αυτοί, γιατί αφορά τελεσίδικες αποφάσεις αυτό το κανονιστικό πλαίσιο της FIFA. Δεν υπάρχει άλλη τελεσίδικη απόφαση. Ποιοι και δεν μπορούν έξατε. Ο Συστόν, ναι. Ο Ούμπιντες, ο μάνατζερ του Ούμπιντες και ο. Και ένας Ισπανός ο οποίος βάζει όλο βιντεάκια του Άρη και τέτοια. Ο Πέρες. Όχι, από πει. Από πει αρχίζει. Από πει. Το αμυντικό χαφ. Τον ξέχασα. Ο Πύρλο. Ο οποίος γι' αυτόν, πρόσεχε λίγο, γι' αυτόν υπάρχει φίλε. Παλαθουέλος. Τα αυτός, λεφτά. Δεν χρωστάει. Όχι, δεν είναι ο Παλαθουέλος. Δεν είναι τα λεφτά τα 700 που χρωστάει ο Άρης. Είναι 125, 70 και 70 και έχει μπει πρόστιμο 300 χιλιάρικα επειδή... για λάθος διακοπή συμβολέου του αυτού του Ισπανού. Τότε. Γίνεται, γι' αυτό πήγαν στα 730. Τέλος πάντων, αν λοιπόν αναγκαστεί ο Άρης το κάνει αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι θα γυρίσουν καμιά 200 υποθέσεις. ΑΕΚ, ΛΑΡΙΣΑ, Ηρακλή, Πανιώνιος. Γι' αυτό ακριβώς και η Σούπερ Λίγκα και η ΕΠΟ
θα είναι μαζί με τον Άρη στην όλη διαδικασία. Εγώ είμαι με τους εργαζομένους, το ξαναλέω, όπως και χθες. Να πάρουν τα παιδιά τα λεφτά τους. Να είσαι με τους εργαζομένους. Εγώ είμαι με τους εργαζομένους. Πορτίγια. Για αυτά που δουλέψαν. Με τον τα 300 χιλιάρικα που είναι πρόστιμο δεν είναι λεφτά των εργαζομένων. Αυτό. Ούτε προς αυξήσεις, ούτε τα ηθική βλάβη και αχ καλέ και τέτοια. Ναι. Ένας φίλος ο Γιώργος μου λέει: ο Πορτίγια είναι Άρης Αριανός. Ναι, και έκανε προσφυγή στη FIFA, φίλε. Ναι, ναι. Ο Άρης Αριανός. Όπως και ο Ούμπιτες, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε. Βέβαια. Αλλά κανονικότατα. Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι θα λυθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το θέμα. Είναι FIFA, βέβαια. Πάντα πρέπει στη FIFA να κρατάει μια πισινή, όπως έπρεπε και στη συγκεκριμένη. Έχουμε τον κορυφαίο δικηγόρο, Χρήσανθε. Δεν μας η αλήθεια είναι, θα τον πω και εκτός αέρα, ότι είναι ο κορυφαίος δικηγόρος ο συγκεκριμένος. Βασικά είναι από τα μεγαλύτερα δικηγορικά γραφεία στην Ευρώπη. Αλλά έχει εξειδίκευση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Νομίζω ότι κάποια στιγμή τον έχει χρησιμοποιήσει και ο ΠΑΟΚ στα προηγούμενα χρόνια. Και δικαιώθηκε. Στέριο. Λοιπόν. Πέντε εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Κάτσε να το τελειώσω αυτό και θα το πούμε. Ναι, να πάμε στο διάλειμμα, φίλε. Ναι. Έχουμε και μετά κομπή. Δεν φεύγουμε. Για να μην ξεχνάμε μετά. Χαλάμε το πρόγραμμα. Εντάξει, λοιπόν, FM κενό, ονοματεπώνυμο. Το στέλνετε στο 54526 για 5 εισιτήρια. Του ΠΑΟ Καστέρα Τρίπολη. Πέντε δίνουμε σήμερα, ίσως δώσουμε και πέντε και αύριο, δεν είμαι σίγουρος, αλλά. Ωραία, αύριο θα έχουμε και άλλες. Όσοι έχετε εξασφαλίσει είσοδο στην Τούμπα την Κυριακή, μην το αφήνετε τελευταία στιγμή. Ως γνωστό, δεν θα δίνουμε εισιτήρια μέχρι την Παρασκευή. Σήμερα σίγουρα και ίσως και αύριο. FM κενό ΠΑΟ, ονοματεπώνυμο στο 54526. Μαζί μας στην πρώτη ώρα είναι η Dialog. Για όσους ψάχνουν δουλειά στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη Ιβέρια. Απαραίτητη προϋπόθεση να μιλάτε και να διαβάζετε άπτεστα γερμανικά. Μπείτε στο dialog.gr να δείτε τι προσφέρει η Dialog, μεταξύ άλλων τουλάχιστον εισόδημα 1.100 ευρώ το μήνα, 3 εβδομάδες εκπαίδευση και αυτή πληρωμένη από την Dialog, η οποία συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Δεν αφορούν οι θέσεις τηλεφωνικές πωλήσεις, αφορούν απλά τη διευθέτηση παραγγελιών με τους πελάτες των εταιριών που συνεργάζεται η Dialog. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Άμα δεν βάζεις μουσική, φίλε, πρέπει να βγεις να μιλείς στον αέρα. Και παίζεις με το κινητό σου. Και παίζεις με το κινητό σου. Διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, Κώστα. Ναι, και εγώ. Για τον Ηρακλή στην Ευρώπη. Και εγώ για ένα πλάτανο. Το βλέπω απέναντί μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε για το δεύτερο 17 λεπτό πλέον, Στέργιο. Γιατί το ημίωρο με την πολυλογία του Χρύσανθου. Κουράστηκα, Κώστα, να κάνω προσπάθειες να κάνουμε τα διλήμματα στην ώρα τους. Μα πρέπει. Λοιπόν. Τρέχει διαγωνισμός για 5 εισιτήρια του ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης Κυριακή στις 6 στο γήπεδο της Τούμπας. FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο. Το στέλνετε στο 545-26 για τον επόμενο αγώνα προαθήματος του ΠΑΟΚ μετά τον αυριανό με τον Όφη. Σήμερα δώσαμε. Τι Κώστα? Δεν δώσαμε σήμερα. Άρη Ξάνθη. Τα δώσαμε, ναι. Δεν έχουμε να δώσουμε κανένα ΟΥΚΑ. Αύριο θα δώσουμε Άρης Λάρισα. Στέργιο ΠΑΟΚ αύριο. Δώσαμε, Κώστα, δώσαμε. Τι δώσαμε, δώσαμε. Δώσε το λαό, Κώστα. Μόνο μιλάω. Ηρακλή δεν δίνουμε, Κώστα. Δώστε να δώσουμε. Με ποιο παίζει ο Ηρακλή? Με το Μαραθώνα. Στο Ζεστοχώρι. Κέρδισε, Κώστα, αυτό το μάτσο. Ναι, 8-0. Στο Ζεστοχώρι παίζει πάλι. Οχτάρα πάλι. Τρένο είμαι. Και χωρίς περώνε. Δεν σας βλέπω. Και χωρίς περώνε. Και χωρίς τάι. Πού είναι ο τάι? Τώρα θα γυρίσει. Το παράτσι. Α, τώρα θα γυρίσει. Τώρα θα γυρίσει, ήταν στη Βραζιλία και θα έρθει. Η Δήμη η διακοπή του πρωταθλήματος έκανε καλό στην ομάδα, πιστεύεις? Χάσαμε το ρυθμό μας. Οχταρέα ρίξαμε, οχταρέα. Μπράβο τα παιδιά. Οχταρέα. Και στο μπάσκετ πάμε πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Μέχρι στιγμής και στο βόλεϊ πολύ καλά. Να πούμε ότι έγινε μια σύσκεψη, παύλα ενημερωτική συνάντηση για το μέλλον του τμήματος βόλεϊ. Και αποφασίστηκε να συνεχίσει κανονικά η ομάδα. Τονίστηκαν κάποιες προτάσεις που αφορούν τη βιωσιμότητα, με λίγα λόγια πώς θα μαζέψουμε λεφτά. Πολιτική. Πώς θα μαζέψουμε λεφτά. Ήταν μια πολύ επικοδομητική. Επικοδομητική δεν είναι πέραν των αποτελεσμάτων καμία. Ήταν όμως μια χρήσιμη συνάντηση και πολύ καλά κάνανε και ενημερώνουν τον κόσμο και τους φορείς για το γεγονός ότι υπάρχει ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό. Εντάξει, λίγο πολύ απ' έξω όλοι τα γνωρίζουμε, αλλά όταν μπεις μέσα στο πρόβλημα, τότε καταλαβαίνεις και τη σοβαρότητά του. Άρα, ο καθένας όπως μπορεί να βοηθήσει, θα βγουν καινούργια διαρκείας, θα βγουν εισιτήρια για τους επόμενους αγώνες, να βοηθήσει ο κόσμος όσο μπορεί. Θα μου πεις ο κόσμος τι να πρωτοβοηθήσει, να βοηθήσει. Να βοηθήσει. Τι να πρωτοβοηθήσει, να πάρει διαρκείας στο μπάσκετ, να πάρει στο βόλι, να πάρει στο ποδόσφαιρο, να βοηθήσει
τον συνάνθρωπο, να βοηθήσει τον εαυτό του, να. Τι να πρωτοκάνει, τέλος πάντων. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Στο μεταξύ, προκύπτει από την χθεσινή εκπομπή του Κυριάκου Θωμαίδη ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Χαράλαμπος Βρουλιώτης, θα στείλει εγκύκλιο στους τρεις αθλητικούς εισαγγελείς που έχουμε στην Ελλάδα, Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, προκειμένου να παρεμβαίνουν σε κάθε περιστατικό που κρίνουν ότι συνιστά υποκίνηση αθλητικής βίας και προέρχεται από δηλώσεις προέδρων, παραγόντων, προπονητών, ποδοσφαιριστών, είτε σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή, είτε ακόμα και στο διαδίκτυο. Όχι, θα χάσουμε τα ποσταρίσματα. Το Instagram. Το αγαπημένο σου Σάββα θα χάσει, Κρίστανδε. Ο Σάββας δεν με απασχολεί καθόλου, Στέργιο, παρά και τον Κώστα. Την προσπάθειά σας στα παπάκια μου και οι δύο. Και το έχω γράψει 15.000 φορές. Όσες δεν το έχετε γράψει καμία φορά εσείς. Ούτε μία. Τι δεν έχετε γράψει για τον Καραπαπά και τον, τον Κυρτζή. Αυτά τα έλεγα στην Ξάνθη. Προχθές είχα ένα κύριο στην Ξάνθη, ο οποίος μου έλεγε για ο Άρης του είναι το Ολυμπιακό κτλ. Λέω, συγγνώμη, λέω να σε ρωτήσω κάτι, ναι. Ο Κυρτζήκης, λέω, από πού είναι. Ποιος είδα, πού ήταν ο Κυρτζήκης τόσα χρόνια. Ποιος ήταν πρόεδρος στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Κ. Κυρτζήκης. Από πού είναι ο Κυρτζήκης. Που τον έλεγχε ο Ολυμπιακός. Μήπως ήταν από εδώ, μήπως ήταν με τον Πανόπουλο επί σειρά ετών. Μήπως τον έβαλε ο Βασίλης Γκαγκάτσης στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Γιατί όλα έχουν μια συνέχεια. Μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε και να κατηγορείτε, Ολυμπιακάρης, αλλά άμα κάποιος πάρει και δει την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και διαχρονικά όλους αυτούς τους ανθρώπους που τώρα κατηγορείτε, θα δείτε ότι ήταν αγκαλιά μια ζωή. Ο Βασίλης ο Γκαγκάτσης. Που χθες ο Γιωργάκης είπε για τον γιο του τα καλύτερα. Αλλά, και πολύ καλά έκανε. Ξέχασα. Ο γιος δεν έχει σχέση με τον μπαμπά. Δεν έχει σχέση με τον μπαμπά. Άμα είναι από τον Πειραιά όμως της ΕΕΑ, αυτός έχει σχέση. Το ότι όλοι οι υπόλοιποι της ΕΕΑ έχουν οριστεί επί ΣΥΡΙΖΑ λέει κάτι ή δεν λέει κάτι. Δεν λέει κάτι αυτό. Λέει μόνο όταν ορίζονται οι άλλοι, όταν λέμε κάτι άλλο. Και καλά κάνει ο ΠΑΟΚ φυσικά, γιατί αυτό είναι η επικοινωνία. Και ζούμε σε μια εποχή επικοινωνίας. Δηλαδή το θέμα αυτό με τη FIFA και τον ΑΕΡ τώρα είναι ένα εξαιρετικό θέμα επικοινωνίας. Θα παίρναμε το μάτς στα χαρτιά, αλλά εμείς είμαστε μεγαλόψυχοι και δεν θα το κάνουμε. Ενώ ξέρω ότι δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ. Και ακόμα κι αν μπορούσα, ξέρω ότι δεν έχει ευθύνη ο Άρης, δεν θα είχε πρόβλημα. Αλλά γράφουμε. Μείον 6. Έβγαλε και τιμωρία ο άλλος. Δηλαδή δεν πήρε μόνο το μάτς. Έβαλε και μείον 6. Είναι τυχερός ο Άρης, Κρίστανδε, που ναι, είσαι στους κόλπους του Άρη. Γιατί αναπληρώνεις το κοινό επικοινωνίας πάει Άρης. Ναι. Και λες τις αλήθειες και ενημερώνεις και τον κόσμο του Άρη. Πραγματικά είναι μεγάλη τύχη. Γιατί αν δεν υπήρχε και εσύ, ποια αλήθεια θα ακούγονταν στον αέρα, καμία. Και ποια θα γράφονταν. Εγώ κάνω τη δουλειά μου, Στέργιο, έτσι όπως πιστεύω καλύτερα. Η ΠΑΕ Άρης κάνει τη δική της τη δουλειά. Όταν ήμουν στην ΠΑΕ Άρης, επίσης προσπαθούσα να κάνω τη δουλειά μου όσο το δυνατόν καλύτερα για τα συμφέροντα της ΠΑΕ Άρης. Από εκεί και έπειτα όλοι κρινόμαστε στην καθημερινότητά μας. Και όλοι είμαστε στην κρίση του κοινού. Γιατί έχουμε ένα αποτέλεσμα. Με δημόσιο λόγο. Δόξα τω Θεώ λοιπόν. Δόξα τω Θεώ λοιπόν. Εγώ θεωρώ και πιστεύω και αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω ότι ενώ υπήρξε μια περίοδος που ο κόσμος του Άρη έφαγε το τρύπημα, το οποίο του προσφέρατε απλόχερα όλοι εσείς οι οποίοι θέλετε το κακό του Άρη, αντιλαμβάνεται πλέον ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι, ακόμα και αν κάνουν λάθη, θέλουν τον Άρη πρωταθλητή, κυπελούχο, με διακρίσεις ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Και ποιοι δεν θέλουν τον Άρη πρωταθλητή, κυπελούχο και θέλουν μία ομάδα στην πόλη. Και κάνουν το παν για να υπερισχύσει αυτό. Τώρα, αν υπήρχε έστω ένα ψέμα σε αυτά που έχω πει όλα αυτά τα χρόνια για τον ΠΑΟΚ, θεωρώ ότι θα ήμουν στα δικαστήρια, Στέργιο. Εν τούτης, δεν είμαι στα δικαστήρια, γιατί πάρα πολύ απλά δεν έχω πει κανένα ψέμα. Λέω μόνο πραγματικά γεγονότα. Και πάρα πολλές φορές που υπάρχουν είτε λαϊκισμοί, είτε ψέματα εις βάρος του ΠΑΟΚ, είτε επιχείρηση σαν αυτή που υπήρχε με τον Παπαπέτρου από τον Ολυμπιακό, όχι μόνο δεν τα αναπαράγω, αλλά παίρνω και θέση. Δεν σφυρίζω αδιάφορα. Αλλά να συμμετέχω στο καθημερινό επικοινωνιακό bullying, το οποίο γίνεται εις βάρος του Άρη, θα μου επιτρέψεις όχι μόνο να μην συμμετέχω, αλλά να το πολεμάω καθημερινά. Γι' αυτό και πολλές φορές στο παρελθόν, επειδή ήμουν σε θεσμική θέση, παρασύρθηκα και δεν έπρεπε να πω κάποια πράγματα. Γιατί ήμουν σε θεσμική θέση. Όπως δεν μπορεί να πει ο Κώστας κάποια πράγματα τώρα, γιατί είναι σε θεσμική θέση στον Ηρακλή, στο μπάσκετ. Υπάρχουν πάντα κάποια όρια που είναι θέμα του ανθρώπου που υπηρετεί μια ομάδα, το αν θα τα σεβαστεί ή όχι.
το ότι κάποιοι άλλοι άνθρωποι σε κάποιες άλλες ομάδες δεν τα σέβονται, δεν πάνε να πει ότι πρέπει και εμείς να λειτουργήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτή είναι η πραγματικότητα για την καθημερινότητα. Και από εκεί και έπειτα να δούμε πώς θα μπορέσουμε λίγο να το διορθώσουμε το ποδοσφαιράκι μας στην Ελλάδα, γιατί έχει πάρα πολλά προβλήματα. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία εξυγίανση στη χώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Όπως φυσικά δεν έχει λειτουργήσει και τίποτα για να τιμωρηθούν αυτοί που πρέπει να τιμωρηθούν στις διάφορες υποθέσεις που πολύ συχνά αναφέρεις. Και βλέπουμε να επικρατεί το ίδιο όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Ατιμωρησία δηλαδή για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει το ένα ή έχουν κάνει το άλλο. Σήμερα. Δεν συνεχίζει να υπάρχει ατιμωρησία, δεν μπορεί αυτές τις υποθέσεις να τελεσιδικήσουν. Ενδεχομένως να έχουμε πανηγυρική παραγραφή, όπως έχουμε και σε πολιτικούς που πανηγυρίζουν με το νου τους ότι δικαιώθηκαν. Αυτά από τη FIFA πότε παραγράφονται, ρε φίλε όμως. Περίμενε λίγο. Από το 7 δηλαδή. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Στο μεταξύ διάβαζα. Ναι. Γιατί δεν άκουσα την εκπομπή χθες, δεν την είδα. Δηλώσεις του κύριου Κοντονή. Κοντονή, ναι. Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Ο Κοντονής βγήκε. Μπράβο στον Κοντονή που βγήκε, ήταν ναι. Μπροστά όταν βγήκαν αυτά, τότε υπουργό αθλητισμού. Πήγε στο Υπουργείο Δικαιοσύνη. Ναι. Και? Που έχει ένα λόγο να πεις να τρέξουν υποθέσεις. Καμία υπόθεση δεν έτρεξε και θυμήθηκε ο Σάββος Κοντονής να ρίξει αλλού τις ευθύνες ότι εμείς ήμασταν έτοιμοι, αλλά μας πρόλαβαν οι εξελίξεις και δεν προλάβαμε. Για Νούρου, αν και στη μέρα παιχνίδια. Έφυγε, ρε Στέργιο. Ήταν κυβέρνηση. Κώστα, ήταν υπουργός δικαιοσύνης. Και στους φίλους μου, τους Σιριζαίους που τονίζουν ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Δεν μπορούσε ο υπουργός να πει. Ναι, είναι ανεξάρτητη. Μπορεί όμως ο εκάστοτε υπουργός δικαιοσύνης να βάλει ένα δημόσιο χέρι στους δικαστές και να τους πει: παιδιά, γιατί η υπόθεση τρία χρόνια στα δικαστήρια. Δεν μπορεί να παρέμβει στη δικαιοσύνη. Μπορεί να επισπεύσει τις διαδικασίες. Μπορεί να επισπεύσει τις διαδικασίες. Να στείλει ένα έγγραφο που να λέει ότι λόγω αφήστε του τα δικαστήρια, δημοσίου συμφέροντος. Αφήστε τα διαζύγια και τις μηνύσεις, ο γείτονας βάζει μουσική και πιάστε το θέμα αυτό. Κοίταξε, επειδή τώρα όμως με τον ανοίγεις, ακριβώς το ίδιο μπορούσε να γίνει με τα χρέη του ΠΑΟΚ. Θα μπορούσαν να μην πάνε 15 χρόνια παγωμένα, να πάνε πιο γρήγορα. Αντιλαμβάνομαι όμως το λόγο για το οποίο έγινε. Έτσι συμβαίνει όταν μπορεί. Κάποιος ισχυρός, είτε είναι ομάδα, είτε είναι παράγοντας, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, στην Ελλάδα να καθυστερήσει. Θα είχες απόλυτο δίκιο, Χρήσανθε, εάν ήμασταν σε μια χώρα που πλήρωναν όλες οι ποδοσφαιρικές εταιρείες τα χρέη τους και του ΠΑΟΚ πάγωσαν, εδώ ήταν δεν πλήρωνε κανένας και ο ΠΑΟΚ ήθελε να πληρώσει το πρωτογενές. Μακάρι να υπήρχαν και άλλες ΠΑΕ να πλήρωναν το πρωτογενές χρέος. Όταν εμφανίστηκε ο Ιβάν. Το λες και ξαναλέω. Εγώ δεν μιλάω για τον Ιβάν. Εγώ λέω για τα προηγούμενα χρόνια που για μένα ευνοήθηκε σκανδαλώς. Όλες οι ομάδες έτσι πήγαιναν. Με παγωμένα χρέη. Δεν πήγαιναν. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Γιατί ήμουν στον Άρη, δεν πήγαιναν με παγωμένα. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Ήρθαν τα χρήματα όταν προκρίθηκε και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στους ομίλους. Ήρθαν τα χρήματα από την UEFA. Ήταν 900.000 ευρώ. Τα κρατήσανε. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Γιατί έμεινα πλήρωτος. Ήρθαν τα χρήματα και είχε πει τότε ο κύριος Αθανασιάδης στους παίκτες και σε όλο το προσωπικό στην ΠΑΕ: παιδιά, περιμένουμε 23 του μήνα, έρχονται 900 χιλιάρικα από την UEFA, θα πληρωθείτε όλοι. Ναι. Το ίδιο ακριβώς ποσό, γιατί πέρασαν και οι δύο στους ομίλους, ήρθαν και στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ χρωστούσε 3,5 εκατομμύρια στην εφορία τότε ο Ζαγοράκης, τα πλήρωσε μετά ο Ιβάν και αυτά. Θέλω να είμαι δίκαιος. Ο Ιβάν τα πλήρωσε και αυτά. Χρωστούσε λοιπόν ο ΠΑΟΚ ληξιπρόθεσμα τότε 3,5-3%, δεν θυμάμαι πόσο είναι ακριβώς το ποσό. Και ο Άρης χρωστούσε 1%. Το 1 τρίτο ήταν το ένα με το άλλο. Στον Άρη η εφορία δέσμευσε τα 900 χιλιάρικα όλα και αντιλαμβάνεις τι συνέβη μέσα στην ομάδα. Χαμός. Και στον ΠΑΟΚ τα χρήματα διαβάσαμε ότι μοιράστηκαν στους ποδοσφαιριστές. Όταν υπάρχουν λοιπόν τέτοιες ανισονομίες. Δημιουργούνται, είναι αδικία. Γιατί προφανώς είχε τον άνθρωπό του στο Υπουργείο, ο οποίος, εγώ δεν είπα ότι έκανε κάτι παράνομο. Δεν αδικία αυτό, δεν αδικία. Δεν έκανε κάτι παράνομο. Απλά στον έναν το κράτος πήγε με το γράμμα του νόμου ακριβώς στο γραφείο, στον άλλον βρήκε το παράθυρο. Ξέρετε τότε τι λέγανε του ΠΑΟΚ όμως. Ότι είναι μαγιά του. Όχι, γιατί δεν πήγατε και στα δικαστήρια. Να τα παγώσετε κι εσείς. Ποια δικαστήρια. Στα δικαστήρια ήταν παγωμένα. Στα διοικητικά δικαστήρια είναι άλλη υπόθεση, Κώστα. Δεν δεχόντουσαν τα πρόστιμα και δεν κάνανε στάση επί των προστήμων. Μπράβο. Και ενώ λοιπόν θα κρατούσε φυσιολογικά σε μια τέτοια περίπτωση 6 με 7 χρόνια, αυτό κράτησε 12. Κράτησε λίγο περισσότερο. Γιατί κράτησε λίγο περισσότερο. Γιατί ο υπουργός επί Νέας Δημοκρατίας, υπουργός. Νομίζω ήταν ο Δένδιας τότε. Δικαιοσύνη. Τι έκανε. Ο με απόφαση του πήρε από τα τάδε δικαστήρια, πώς λεγόταν, οικονομικού κτλ. Και τα πήγε σε μία άλλη. Είπε ότι είναι αναρμόδια αυτά. Με απόφαση του, πρόσεξε. Και έδωσε 2 επιπλέον χρόνια. Ο Βενιζέλος ήταν, όχι ο. Νομίζω ο Βενιζέλος ήταν.
Δύο επιπλέον χρόνια. Παοκάρας αγαπώ. Πήγε στα διοικητικά δικαστήρια. Άλλαξαν ναι, δηλαδή ναι, δικαστήριο. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Με πολιτική δηλαδή παρέμβαση. Άρα μπορεί ο Υπουργός, κύριε Κοντονή μου, αν θέλει να τρέξει τα θέματα. Υπάρχουν μηχανισμοί που αν θέλουν τρέχουν τα θέματα. Και για τον Ουρ 1 και για τον Ουρ 2 και για τον έναν και για τον άλλον. Εδώ βλέπω χθες. Διάβασα το διαλάβει. Αφού για τον Ουρ 1 σου λέει ότι αποσύρονται οι ανακριτές, ότι φεύγουν. Ποιο? Πώς θα προχωρήσει η διαδικασία? Βάλε έναν ανακριτή ανεξάρτητο. Φεύγει, τι ανεξάρτητο, φεύγουν όλοι, ρε. Εντάξει. Φεύγουν, οι άλλοι πήγαν στην Αμερική. Ωραία, άρα ό,τι υπάρχει με τόνους ναρκωτικών ή οτιδήποτε άλλο κτλ. Να ξέρουμε ότι φοβούνται οι ανακριτές, δεν γίνει τίποτα. Φοβούνται. Ωραία, εντάξει. Ωραία, okay. Ωραία, φίλε. Φοβούνται γιατί προφανώς δεν έχουν απειλές. Δεν ξέρω, φοβούνται από μόνοι τους. Ξέρω ότι αποχώρησαν τρεις ανακριτές μέχρι τώρα. Και 9 Μάρτιο έχουν πεθάνει. Και... έχουν όχι πεθάνει. Τους έχουν αυτοκτονήσει. Κάποιοι έχουν αυτοκτονήσει, κάποιοι τροχαία είναι. Έχουν αυτοκτονήσει με μαχαίρι στην πλάτη. Μέσα στη φυλακή ρε, ήταν ο ένας. Οι περισσότεροι είναι σε τροχαία όμως. Ναι. Και καλά. Ναι. Λοιπόν, και το πλοίο το ίδιο ημιβυθίστηκε τώρα πρόσφατα. Ποιο? Το πλοίο το ίδιο. Το πιστήριο το νούμερο 1, το πλοίο. Εντάξει, το πιστήριο δεν τα πήραν τα πιστήρια. Περιμένανε 2-4 χρόνια καλά, μετά να το. Εκεί μέσα έχει, φίλε. Τι έχει, το όργανο του εγκλήματος. Τα αποτυπώματα του αυτού που έχει το πλοίο. Ναι. Ρε Κώστα. Ναι. Τι είναι, δεν είναι τα δολοφονία. Πάντα. Τα πιάσανε τα ναρκωτικά μέσα στο πλοίο, τελειώσαμε. Βυθίστηκε το πλοίο, Χρύσανθε. Αντίο. Και τι έγινε που βυθίστηκε το πλοίο. Εντάξει. Με ναρκωτικά το πιάσανε. Ελλάδα είσαι, Χρύσανθε. Δεν έχει το. Ελλαδάρα είσαι. Ελλαδάρα, αγαπητέ. Αυτό δεν λέμε. 2,5 τόνοι ναρκωτικά και βυθίστηκε το πλοίο. Το αφήναν έτσι. Θα μου πει να το κάνω, το συντηρούσαν. Ναι. Δεν τα βγάλανε τα ναρκωτικά μέσα, είναι. Μα δεν είναι μόνο αυτό, ρε φίλε. Τώρα εκεί μπορεί να έχει μέσα. Τι? Χαρτιά, κομπιούτερ, συνομιλίε. Τι κομπιούτερ στο πλοίο, ρε. Καλά, πλοίο χωρίς κομπιούτερ. Εδώ ρε φίλε, ήθελα να πω, έχουμε. Να. Έχουμε στα κινητά μας. Λοιπόν. Τέλο το επιχείρημα. Άρα για να επιστρέψουμε στην ουσία του θέματος, αν θέλει ένας υπουργός δικαιοσύνης, μπορεί να τρέξει βέβαια. Ο Κοντονής πριν από ένα μήνα είπε τα ίδια πράγματα στο SDNA. Το βγάλαμε και στο Open τώρα. Πριν ένα μήνα, ακριβώς τα ίδια είπε. Πριν ένα μήνα. Ακριβώς τα ίδια πράγματα. Κοιτάξτε, δεν περιμένουμε λοιπόν από την νέα κυβέρνηση ωραία, το να κάνει το χρέος της. Να σου πω κάτι, γιατί δεν βγαίνει. Αυτές. Γιατί δεν βγάζουν τον τωρινό υπουργό. Να, τον τωρινό. Δεν τον βγάλουμε τον Κοντονή. Ότι. Γιατί τον Κοντονή. Ήμουν καλός υπουργός. Ναι. Να τον πούμε την μπράβο. Και δεν είναι η επόμενη. Μπορεί να μην θέλει ο υπουργός ο τωρινός να βγει σε μέσο του Ευαγγέλου. Ή μπορεί να μην θέλει. Όπως ο κ. Σαββιδάκης βγαίνει μόνο σε μέσα του Ευάγγελου ή σε μπορεί να μην θέλει το μέσο του Ιβάν Σαββίδη να προωθηθούν οι θέσεις του Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας. Μην το λες μόνο τέτοιο. Και εγώ, άμα δεν θέλω να βγάλω κάποιον του ΠΑΟΚ, δεν θα τον βγάλω. Θα βγάζω του Άρη. Αντιπολίτευση. Φυσικά, ρε φίλε. Αυτό είναι ο στόχος. Τι δεν θέλει. Στέργιο. Τι δεν θέλει, α πάνε τον βγάλει. Στέργιο. Για τέτοια θέματα δεν βγαίνει κανένας από αυτούς. Δεν έχει λόγο κανένας από αυτούς. Παίρνουμε μόνο δηλώσεις από άλλα μέσα και τα ξεφωνίζουμε. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Εντάξει, πολιτική είναι. Το καταλαβαίνω και εγώ το κάνω. Αλλά μην λέμε ότι και στο Open είμαστε στο 50-50 που προχθές παίζει η φάση του Άρη και δεν δείχνει τον γκολ το offside ενώ του Παναθηναϊκού το χέρι το δείχνει στο δελτίο. Α, στα στιγμιότυπα λέει. Στα στιγμιότυπα δείχνει και λέει ο Παναθηναϊκός ζήτησε πέναλτι στη φάση αυτή ενώ στον Άρη ο Άρης σκέφτεται 0-1. Γεια σας. Εντάξει. Ο Παναθηναϊκός πουλάει πιο πολύ. Τι να κάνω. Αυτό είναι, Κώστα, η επικοινωνία. Αυτό είναι. Όπως είναι το πλάνο από την ΚΑΠΑ 19 που δείχνουν μόνο από τη μία πλευρά. Και από την πλευρά που φαίνεται ότι κάνει ζεμπεκιά ο παίκτης δεν υπάρχει πουθενά. Το πέσιμο. Να βλέπεις, Χρυσάθε, το One που τα δείχνει όλα. Α, μπράβο. Βλέπεις, δεν έχω δει One ούτε 3 λεπτά. Έχει κάτι ωραίο ντοκιμαντέρ με μαγειρική. Ούτε 3 λεπτά. Είναι για τα μπάσα το πρόγραμμα. Όχι, ούτε 3 λεπτά. Είναι, όχι. Είναι το πιο δημοκρατικό κανάλι που τα λέει όλα. Έχει, το πιο δημοκρατικό. Να βλέπεις λοιπόν το αν. Το πιο δημοκρατικό. Εγώ βλέπω Open να... το κόκκινο ποτάμι. Το βλέπω. Το βλέπει, ε. Το περιμένω και το βλέπω κάθε φορά, κάθε Κυριακή. Το βλέπω σε Replay TV στο ΤΕ. Μπορεί να βλέπεις και στο One το κόκκινο κλάμα. Ποιο? Μια νέα σειρά με τον Κώστα και τον Σάβα. Καλό. Εντάξει. Καλό. Τα λέει όλα. Παρ' όλα αυτά είναι από πάνω στην βαθμολογία αυτή τη στιγμή. Όπα. Το γνωρίζω, Χρυσάνθε. Δεν έχει πριν κορυφή αυτή τη βδομάδα για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Μάλλον δεν έχει από την προηγούμενη βδομάδα που έφαγε το τετράμπαλο από το μεγάλο Άρη. Και του κόψε το αίτητο. Κουαρτέτο. Κουαρτέτο. Βάλε τα ζούνια. Τα ζούνια. Τα θυμάσαι αυτά, έτσι. Βάλε τα ζούνια. Τα βλέπεις αυτά. Λοιπόν. Τι έχουμε άλλο. Διάλειμμα. Πάλι.
Μία η ώρα πήγε. Πρέπει να είμαστε σωστοί, είπαμε. Ναι, ναι, να στα διαλύματα. Το εμπορικό κράζει. Σωστό. Λοιπόν. Λοιπόν μεγάλη συμμετοχή δεν βλέπω, δεν πειράζει. Για τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης. Κυριακή στις 6. Ξέρεις, καταλαβαίνω ότι είναι μακριά το Κυριακή, σου λέω άλλο τώρα. Ναι, αλλά παιδιά δεν θα δίνουμε μέχρι την Παρασκευή. Εντάξει, γιατί έτσι, έτσι. Πέμπτη και Παρασκευή θα ρωτάτε για εισιτήρια με τον Αστέρα Τρίπολης. Δίνουμε σήμερα. Σου για ενδεχομένως και αύριο. Ο καιρός, αυτά δεν ξέρουμε. Θα δούμε μέχρι την Κυριακή, ναι. FM και ενώ ΠΑΟΚ. Ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε στο 545-26. Θα κάνουμε την κλήρωση για τα 5 εισιτήρια λίγο πριν τις 2, όπως κάθε μέρα. Μαζί μας την πρώτη ώρα ήταν η Dialog, η οποία συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Προσφέρει θέσεις εργασίας σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη ή Βέρεια. Για όσους μιλάνε και διαβάζουν άπτεστα γερμανικά, μπείτε στο dialog.gr για περισσότερες πληροφορίες, πάρα πολλά προνόμια για τους εργαζόμενους του Dialog. Ακόμα και η εκπαίδευση 3 εβδομάδων είναι και αυτή πληρωμένη από την Dialog. Δεν αφορούν θέσεις πωλήσεις μέσω τηλεφώνου. Πάμε στο διάλειμμα. Μία ημέρα σήμερα μνήμης από τη μία, από την άλλη και θλίψης για την οικογένεια του Άρη. Καθώς αν σήμερα έφυγε ο Άγγελος Τσιπούρας, ο 17χρονος τότε ποδοσφαιριστής του Άρη. Υπάρχει μια ανάρτηση πριν από λίγο από την ΠΑΕ Άρης. Οι άνθρωποι πεθαίνουν μόνο όταν πάψουμε να τους θυμόμαστε. Άγγελε, εμείς δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Με φωτογραφία του νεαρού ποδοσφαιριστή που τόσο άδικα, τόσο πρόωρα έφυγε από κοντά μα. Σαν σήμερα η απώλεια αυτή για ένα παιδί το οποίο είχε πολλά όνειρα και δυστυχώς από ό,τι και εγώ έχω καταλάβει ακριβώς μια... όχι ακριβώς ασθένεια, μια επιπλοκή εκεί στην καρδιά του. Δεν ξύπνησε ποτέ. Έπεσε να κοιμηθεί το βράδυ και δεν ξύπνησε ποτέ. Δυστυχώς. Λοιπόν, θα πάμε αναγκαστικά στο break τώρα και θα επιστρέψουμε να πούμε και δύο πράγματα για το Άρης Ξάνθη αγωνιστικά. Α, ναι, έχει μάτς σήμερα. Εφτάμιση, δεν έχει. 7.30 ώρα. Έχει μόνο νόμιζα του Μισάη και η Ιβάν Σαββίδη. Τα είπα. Το μενού σήμερα. Και μάτς. Εχθές το βράδυ ήταν η. Και μάτς κοστό. Τι ώρα. 7.30. Χθες το βράδυ ήταν η ανάρτηση του Γκιόργη, ρε φίλε. Και όλα τα site, τα δικά σας και τα λοιπά γράφουν ότι μας κάνετε χάρη. Και να διαβάζετε. Εμείς δεν είμαι σαν τους άλλους. Έχει ενδιαφέρον ότι είχε κάνει ο Άρης καταγγελία για αντικανονική συμμετοχή του Ντουρμισάη σε ένα μάτι με τη Λαμία πριν από 3 χρόνια. Αλήθεια είναι αυτό, βέβαια. Είστε καλοί στις ενστάσεις, το ξέρουμε. Ναι, είχε γίνει το συγκεκριμένο. Τι είχε γίνει, η κατάληξη τελικά. Είχε... και στις καταγγελίες. Δεν θυμάμαι. Ο αθλητικός εισαγγελέας την έβαλε στο σιρτάρι. Ο Ντουρμισάη είχε παίξει ενώ δεν είχε δικαίωμα να παίξει με τη Λαμία. Αλήθεια είναι. Ταλαιπωρημένος ο Ντουρμισάη, το παιδί αυτό. Μα όταν ήρθε. Ηρεμία δεν βρίσκει. Μα όταν ήρθε ο. Μα όταν ήρθε ο τέτοιος, ο Ντουρμισάη, αυτό το λέγαμε το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο πράγμα. Και που τι έγινε τελικά. Δεν θυμάμαι, δεν το έχει χάσει το πιστεύω. Πήγε στο σιρτάρι η υπόθεση και δεν. Είχαν παίξει με 6 ξένους, ρε. Αυτό το είχε κανονισμό. Ναι, τότε. Ναι. Εάν η FIFA και η UEFA επικυρώσουν την απαγόρευση μεταγραφών, θα πάρει ο Άρης τα χρήματα πίσω από τον Ολυμπιακό και τον Ντουρμισάη που έδωσε. Πόσα χρήματα έδωσε. Εσύ θα μας πεις. Εγώ σας είπα και χθες με ξαναρώτησες. Έχεις άμνησία, έχεις. Εχθές δεν ρώτησα για τα χρήματα του Ντουρμισάη. Πριν από 10 μέρες μπορεί. Χθες δεν ρώτησες. Όχι, όχι. Κώστα δεν με ρώτησε χθες πάλι για τα λεφτά του Ντουρμισάη και σου είπα δεν πήρε τίποτα. Κάποιος άλλος σε ρώτησε. Το καλοκαίρι. Μία φορά σε ρώτησε πριν από 10 μέρες όταν έγινε η μεταγραφή. Και σου είπα πόσο έκανε που είπε. 300.000. Και σου είπα 200 μας είπε. 200 και 200. Ναι, αν ακυρωθεί τα. Πώς τη λένε. Εκτός αν είχα φύγει χθες σε κάποιο σημείο για ένα πεντάλεπτο και τα λέγατε με τον Κώστα. Εγώ ερώτηση χθες δεν σου έκανα. Αν ακυρωθεί η μεταγραφή. Τα λεφτά μας πίσω. Ναι, πρώτο δεν ακυρώνει τη μεταγραφή. Έχει διαφορά. Είναι λίγο μη ενημερωμένος ο φίλος που ρωτάει. Όχι, όχι, δεν εγώ ρωτάω. Δεν ρωτάω κανένας φίλος. Ωραία. Είπα, αν επικυρωθεί η απαγόρευση μεταγραφών. Ναι. Θα βάλουμε πίσω τον Ντουρμισάη να πάρουμε τα λεφτά μας, να πληρώσουμε τους άλλους. Όχι, ο Ντουρμισάη θα μείνει για 6 μήνες στον Άρη. Ωραία. Δεν μπορεί να κάνει κάτι μέχρι τον Ιούνιο, αν υπάρχει κάτι τέτοιο που λες. Μια χαρά. Τι μια χαρά. Μόνο που θα κάνει προπόνηση με τον Άρη είναι παράσιμο. Ξέρετε πώς πάνε οι 4 μήνες. Και το καλοκαίρι έτοιμος. Σωστά. Λοιπόν, διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα στην Τρόικα. Που σύντομα θα αλλάξει όνομα, ελπίζω. Χρήσανθε. Μαζί μας τη δεύτερη ώρα. Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν με εκφράζει. Δεν με εκφράζει. Μαζί μας δεύτερη ώρα τότε καλοκαιράς. Μην αμελείτε, παιδιά, να κάνετε έναν έλεγχο το αυτοκίνητό σας. Και θα γλιτώσετε χρήματα από μια ζημιά που θα έρθει μετά μεγαλύτερη. Είναι νομοτελειακό, δεν το γλιτώνετε. Αν αμελείτε το σέρβις γενικότερα να φωτίζετε το αυτοκίνητό σας και θα ταξιδεύετε. Και θα μετακινήσετε με μεγαλύτερη ασφάλεια ολοκληρωμένο συνεργείο στο Ότο Καλογερά. Σέρβις φανοποιείο, βαφείο ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης. 3 καταστήματα Γρηγορίου
Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19, παλιά Σημαϊκή Ρεοκάστρου και 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών Θέρμη. Μπείτε και στο ίντερνετ otokalogeras.gr και μαζί μας η πίτσα Mr. Gold, η κορυφαία της πόλης. Μεσολογείο 2 Σικές, αλλά εξυπηρετεί η πίτσα Mr. Gold και δυτικά αλλά και στο κέντρο. Πλήρες μενού, πίζες με μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνε, πενιλί, αλλά και φαγητά ημέρας. Ρωτήστε τα παιδιά για το καθημερινό μενού στο 2310-62-85-86 από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Λοιπόν, να πω λίγο μια διευκρίνηση πριν διαβάσω, Χρήστανθε, κάτι που σε αφορά. Θέλω λίγο το σχόλιο σου. Ναι. Έβγαλε μια ανακοίνωση η ΠΑΕ για διευκρινήσεις για το αυριανό παιχνίδι. Ραδιοφωνική τώρα παραγωγή. Τώρα θα μου πείτε γιατί για το αυριανό μάτς να γίνουν διευκρινήσεις. Χρειάζεται, γιατί έχει λαϊκή, παιδιά. Έχει λαϊκή. Στην Τούμπα. Και είναι και τρεις η ώρα. Είναι και τρεις η ώρα. Πώς θα πάει ο κόσμος. Οι θύρες του γηπέδου. Στη λαϊκή ή στην Τούμπα. Και στα δύο. Και στα δύο. Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στη μία το μεσημέρι. Okay. Το πάρκινγκ στο σχολείο επιζού κλεάνθρωπο θα παραμείνει κλειστό γιατί έχει σχολείο. Τα παιδιά. Ό,τι να είναι. Εκεί πήγαινε σχολείο. Δεν θα λειτουργήσει το. Έχει πάρκινγκ εκεί στην κλεάνθρωπο. Ναι. Πλέον ναι. Και στο πειραματικό εκεί πήγαινε. Μην χάσει. Εκεί πήγαινε. Η κλεάνθρωπο θα είναι κλειστή λόγω τη λαϊκή. Οπότε παιδιά δεν θα πάει κανένα στο γήπεδο. Το καλό είναι ότι δεν θα έχει πάρα πολύ κόσμο, φαντάζομαι. Οπότε. Αν δεν το παιχνίδι, ξέρω εγώ, ισόπαλο έχει κερδίσει όφη και έπρεπε να γεμίσει Τούμπα με τη λαϊκή εκεί και χωρίς πάρκινγκ, και αυτό δεν ξέρω τι θα γινότανε. Τα εκδοτήρια θα ανοίξουν αύριο από τις 9 το πρωί. Μόνο στην Ελλάδα. Λοιπόν, μου έστειλε ο φίλος ο Αναστάσιος και τον ευχαριστώ γιατί. Αναστάσιος. Ναι, είναι η αλήθεια ότι δεν παρακολουθώ χρήσα θέματα του Άρη. Ναι. Ούτε τα παλιά ούτε τα καινούργια. Ναι. Και δεν έχω καλή μνήμη για θέματα του Άρη. Λίγο τα παρακολουθώ, αλλά δεν θυμάμαι, φίλε, τι είχε πει. Ο δημοσιογράφος οφείλει να τα παρακολουθεί. Δεν θυμάμαι τι είχε πει ο Πάνος Στεφανίδης. Ο πρόεδρος της κοινωνίας Μελών Άρη. Θα σου πω, υπάρχουν δηλώσεις των ανθρώπων όλων αυτών κατά καιρούς που αποδείχθηκαν ότι δεν είναι αληθινές. Το ότι έχει πει ο Πάνος Στεφανίδης ή ο Γιάννης Αουρίδης ή ο Λάμπρος Κόλλας. Ναι, εντάξει, εγώ το ότι έχουν, κάτι, το ότι έχει πει. Γιατί σου είπα, θέλω το σχόλιο σου. Α, ωραία, παρακαλώ να πες. Πες, μ' αρέσει που χρησιμοποιείτε πάντα δηλώσεις. Ο καθένας ερμηνεύει, λέει, τα πράγματα όπως τον βολεύει. Είχε γράψει στο Facebook ο Πάνος Στεφανίδης. Ναι. Η αλήθεια δεν αλλάζει. Υπάρχει το κεφάλαιο που χρωστάμε, υπάρχει το πρόστιμο, υπάρχει η προσάυξη, υπάρχει και το παγωμένο. Mm. Στο παγωμένο λίγο θέλω να σταθούμε, να μου πεις ποιο παγωμένο είναι αυτό. Γιατί παγωμένο μόνο ΠΑΟΚ. Επί πάνω Στεφανίδη, μπορείς να μου πεις ποια είναι η ημερομηνία και θα σου πω ακριβώς. Εδώ βλέπω στο All About Aris. Ναι. Έχει ένα 05 κάθετος 06. Ναι. Έτσι μου το βγάζει. Δεν ξέρω, είναι πιο εγώ Μάιος του 6. Mm. Είναι μιλάει ως πρόεδρος της κοινωνίας Μελωνάρη. Ναι. Ωραία. Εικάζω λοιπόν ότι είναι γύρω στο 13-14. 12-13-14, κάτι τέτοιο. 12-11. Τέλος πάντων εκεί πέρα. Τα παγωμένα λοιπόν χρέη του Άρη που πάγωναν για περίπου ένα χρόνο ήταν γύρω στις 700-800.000 ευρώ. Ναι. Πάγωναν για 1 με 2 χρόνια. Γιατί έκανε και ο Άρης το αντίστοιχο που έκανε ο ΠΑΟΚ, αλλά σε 1 με 2 χρόνια εκδικάζονταν. Και ερχόταν στο κεφάλι του Άρη. Σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που ο Γιώργος Κούδας είχε κάποια στιγμή πριν πληρώσει ο Ιβάν και είχε πει ότι από το 2002, που ήταν τότε διοίκηση ο κύριος Κούδας με Χαλβατζούλη και Μπατατούδη. Ναι, αλλά και τα λοιπά. Πριν από λίγο έλεγες σε άλλους πάγωναν τα χρέη. Είναι ρε φίλε. Δεν είπες ότι στον Άρη τον παγώσαν, αλλά πιο λίγο και με 2 χρόνια και μετά εκδικάζονταν. Συγγνώμη, η προσφυγή στο διοικητικό δικαστήριο έχεις και τώρα μπορείς την κάνεις. Παίρνει 1 χρόνο. 2 χρόνια. Όχι 12. Δεν αντιλαμβάνεστε τη διαφορά δηλαδή το ένα με το άλλο. Ότι το ένα είναι σε 2 χρόνια. Ωραία, οπότε καταλήξαμε για να πάμε και στα πιο φρέσκα. Λες. Άλλο παγωμένο το ένα, παιδιά, άλλο παγωμένο το άλλο. Άλλο 12. Είναι που το καταψύχουμε και που το παγώνουμε. Όχι, Στέριο. Είναι άλλο. Είναι βαθιά κατάψυξη και το όχι, παγώνουμε. Πώς λες τώρα για τον Τζίλο ότι 1 χρόνο έχει γίνει και τα λοιπά, ενώ σε άλλες υποθέσεις τρέχουνε. Δηλαδή να λέμε και την πραγματικότητα. Τι θες να μας πεις, ότι δεν είστε ευνοημένοι από το συγκεκριμένο κομμάτι με τα παγωμένα χρέη, αφού είστε. Τι να κάνουμε τώρα. Μπράβο σας, μαγιά σας. Είχατε τους κατάλληλους ανθρώπους, πήγατε με την πολιτιακή παρέμβαση και κάνατε αυτά τα οποία κάνατε νόμιμα κιόλας. Όταν φτάνει ο υπουργός να αλλάζει και να παίρνει από το ένα δικαστήριο και να πηγαίνει στο άλλο δικαστήριο την υπόθεση και να καθυστερεί έτσι 2 χρόνια, μπράβο σας. Μπράβο που το κάνατε. Μπούφι του Άρη και του Ηρακλή που δεν το κάνανε. Αλλά όχι να μας λες ότι δεν είναι και εύνοια. Εντάξει, εύνοια ήτανε. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου άποψη. Λοιπόν, μαζί μας, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή Τρόικα. Η κορυφαία εταιρεία επιχείρηση επίπλων, η ελληνική επιχείρηση 100% που έχει περισσότερους από 130 Έλληνες εργαζόμενους, Μαρμαρίδης. Με νέο πλάνο δόσεων από το Μαρμαρίδη, χωρίς πιστωτική και χωρίς προκαταβολή,
παίρνεις πραγματικά έπιπλα που αξίζουν. Υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε προνομιακές τιμές, καθώς είναι σίγουροι στο Μαρμαρίδι ότι κάθε ευρώ απολαμβάνει το υψηλότερο δυνατό value for money. Η μεγαλύτερη ποσότητα των επίπλων των καταστημάτων Μαρμαρίδης παράγεται από ελληνικά χέρια, στηρίζοντας την τοπική επιχειρηματικότητα της ελληνικής επιχείρησης επίπλων, δίνοντας αξία στην εγχώρια παραγωγή. Μαρμαρίδης, τα κορυφαία έπιπλα της αγοράς και με πάρα πολλές προσφορές και με πλάνο δόσεων, επαναλαμβάνω, χωρίς πιστωτική και χωρίς προκαταβολή. Συνεχίζουμε, λέγαμε για το παιχνίδι το βραδινό. Άρης Ξάνθη, είναι πονηρό το παιχνίδι και πάντα είναι πονηρό ένα τέτοιο παιχνίδι που δεν έχει ξεκαθαρίσει δηλαδή η πρόκριση από το πρώτο μάτς. 0-1 θυμίζω ο Άρης με τον γκολ του Ιντέγε. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν υπήρχαν αυτά τα συνεχόμενα παιχνίδια, καθώς ο Άρης καλείται να δώσει το τέταρτο του παιχνίδι μέσα σε διάστημα στην ουσία Σάββατο με Τρίτη, πόσο είναι φίλε, 9 ημερών, 10. 10 ημέρες, 4 παιχνίδια στο ποδόσφαιρο και όταν στα 3 προηγούμενα η ενδεκάδα είναι η ίδια, αν μη τι άλλο. Στο NBA. Αν μη τι άλλο, είναι λίγο κουραστικό. Τα ίδια μάτς δίνει και η Ξάνθη. Έτσι, μην λέμε ότι τα δίνει μόνο ο Άρης. Και η Ξάνθη έχει δώσει τα ίδια μάτς, αλλά προφανώς είναι άλλο να παίζεις με τον ΠΑΟΚ και άλλο να παίζεις με τον Βόλο. Αυτό νομίζω το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Άλλο να πηγαίνεις να παίζεις μετά δεύτερο παιχνίδι στα καπάκια με τη Λάρισα, που είναι μια ομάδα η οποία σε κάθε περίπτωση. Καλή. Είναι καλή στην έδρα της. Υψηλής έντασης μάτς. Και άλλο να παίζει με τη Λάρισα στην έδρα σου, όπως έπαιξε η Ξάνθη, γιατί έπαιξε Ξάνθη Λάρισα. Το πρώτο όμως συγχρονικά παιχνίδι. Όπως έπαιξε Άρης ΠΑΟΚ εκείνη τη μέρα. Γενικότερα βέβαια και η Ξάνθη θα έχει την όποια κούραση θα έχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές της. Το ζητούμενο για τον Άρη να βγάλει φρεσκάδα. Το ζητούμενο για τον Άρη είναι να παίξει έτσι όπως ξέρει να παίζει. Είναι πολύ καλύτερος από την Ξάνθη. Την έχει κερδίσει ήδη δύο φορές μέσα στην Ξάνθη. Αλλά στο κύπελο. Ένα γκολ εκτός έδρας μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Χρειάζεται ο Άρης να μπει αποφασισμένος για να πάρει την πρόκριση και να πάμε παρακάτω. Θεωρώ ότι θα κάνουν κάποιες αλλαγές και οι δύο ομάδες. Ο Ένινγκ είναι δεδομένο ότι θα κάνει κάποιες αλλαγές. Βλέπω τον Τιγκινή να ξεκινάει στο βασικό σχήμα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να μένει ο Γκάμα ή ο Λάρσον έξω με πιθανότερο τον πρώτο. Ενδεχομένως να μείνει και οι δύο έξω και να μπει και ο Μαντσίνη. Γενικότερα αναμένονται αλλαγές από τον Ένινγκ, κυρίως στο μέσο επιθετικό κομμάτι. Νομίζω είναι μονόδρομος η πρόκριση και από εκεί και έπειτα ελπίζω να έχει και αρκετό κόσμο για να. Βάλει το βίντεο εκείνο με τον Τιγκινή. Το βίντεο βάλουμε τον Τιγκινή. Ποιο είναι το βίντεο? Ας τον Τιγκινή, ρε! Ας τον Τιγκινή! Εξάνθη δεν έχει ανακοινώσει αποστολή. Ναι. Θα την ανακοινώσει, λέει ο Γιώργος Παράσχος, λίγο πριν έναρξη της αναμέτρησης. Θα έρθουν 40 άτομα εδώ τι. 40 μπορεί να έρθουν 22. Κοντά είναι. Μυστικό κρατάει δηλαδή. Διαβάζω από το site της Παρεξάνθης ότι αποστολή λίγο πριν το μάτς. Ούτε ο Άρης ανακοίνωσε αποστολή. Θα ανακοινώσω το γάλα. Mind games, Κώστα. Mind games, πραγματικά σκακέρα. Ένικ με παράσχος, όχο. Εγώ ξέρω ότι δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Άρης, αλλά από εκεί και έπειτα δεν θα αποκαλύψω. Γιατί? Υπάρχει όντως. Γιατί θα κάνει κάτι αλλαγές. Για να εκπλήξει. Σκακέρα. Ναι, συγκεκριμένους παίκτες έχω. Ούτε μεταγραφές μπορώ να κάνω, ούτε τίποτα. Το μπράβο. Ντουρμισάι δεν θα έχω στην αποστολή. Το μα του Ένινγκ. Ανάλυση, 1500 λέξεις. Ντουρμισάι. Κάνε μου ένα θεματάκι λίγο. Τελευταία σελίδα. Ο Ένινγκ, εάν είδες, γιατί εσείς δεν ξέρετε μπάλα, έβαλε τον. Εμένα δεν μου λέγε έτσι. Τι λες. Δεν ξέρετε τι μάλλον λες, δεν μου λέγε. Τι λες. Μου λέγε γράψε ότι δεν γράφω, όχι. Κάπου λες. Άσε θα το κάνω εγώ. Ήταν η έκραση. Στο έχει πει και στον αέρα κιόλας και σαν θέ. Οι καλύτεροι συνεργάτες ήμασταν, Κώστα. Το ξέρω. Πάντα. Το ξέρω. Στο έχει πει και στον αέρα. Ναι. Αυτό τώρα με τις αμβλώσεις τι είναι, Κώστα. Μια βλακεία. Είναι. Τι. Θρησκεία οικογένεια. Βγήκε μια αφίσα που ήταν κατά των αμβλώσεων. Στον μετρό. Κακό ή καλό, στο μετρό. Και γιατί είχαμε αντιδράσουμε γι' αυτό. Γιατί η άβλωση είναι νομοθετημένο δικαίωμα στην Ελλάδα, Χρυσάνθε. Α. Και ωραία. Σου λέει ο άλλος, εντάξει, έγινε ό,τι έγινε, αλλά το σώμα μου είναι δικό μου. Είναι και τον αναγκάζεις να μην κάνει ή να κάνει, υπάρχει κάποιο τέτοιο, ναι. Αυτό το λέμε. Τι? Ότι εσύ τον. Εσύ διαφημίζεις, ναι, να μην κάνει. Απαγορεύεται. Ενώ μπορεί. Απαγορεύεται αυτό. Ενώ μπορεί. Απαγορεύεται. Όχι, δεν απαγορεύεται. Όπως λες, όπως θέλω να κάνω. Ο Παναγιωτάκης Ραφαήλ, το βλέπω και στο το πιο σημαντικό αυτό είναι. Που όλη η Ελλάδα πραγματικά έσπευσε και μπράβο σε όσους δώσαν από 1 ευρώ μέχρι 1000 ευρώ. Είναι σε φάση τώρα που στέκεται στα ποδαράκια του. Α, πριν δεν μπορούσε.
Μακάρι το αγγελούδι αυτό και βασικά κανένα παιδάκι να μην έχει θέμα υγείας, αλλά ήταν σοβαρό θέμα του Ραφαήλ. Ξεπέρασε η οικογένειά του με την συνδρομή χιλιάδων Ελλήνων τα εμπόδια που έβαλε αυτό είναι το κράτος να φύγει στο εξωτερικό. Αυτό είναι το καλό των media και της επικοινωνίας. Και των social media. Και το social media, γιατί όντως είναι υπεύθυνα για πολλά δεινά. Αλλά αυτό είναι ένα παράδειγμα ότι σε άλλες εποχές αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας. Ούτε μέσω εφημερίδων ή οτιδήποτε άλλο, ή το είπαμε στο ραδιόφωνο κτλ. Τα social media σε αυτές τις περιπτώσεις έχουν ευεργετικό αποτέλεσμα. Είναι πραγματικά social. Και έχουν βοηθηθεί όντως αρκετές περιπτώσεις ανθρώπων μέσω των social media. Δυστυχώς είμαστε σε μια ανθρωπότητα και μια κοινωνία που αν δεν μαζευτούν λεφτά μπορεί να αφήσουμε ένα αγγελούδι να πεθάνει. Σίγουρα. Δηλαδή εγώ πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Και επειδή γνωρίζω όμως Χρήσανθε και πολλές περιπτώσεις, υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που έχουν πεθάνει ενώ έχει μαζέψει η οικογένεια τα χρήματα. Αυτό είναι ακόμα και επειδή χειρότερο. Το κράτος να μην πω τι έκανε. Αυτό είναι εντάξει, ακόμα χειρότερο. Το παιδί δεν πρόλαβε. Και οι τράπεζες μαζί με το κράτος. Το κράτος κυρίως. Αυτό είναι ακόμα γιατί χειρότερο. Γιατί από πρώτο χέρι ξέρω ιστορία γονέα με δύο παιδάκια, που και τα δύο ευτυχώς είναι καλά, επί δύο χρόνια πάλευε για να φύγουν τα παιδιά στη Γερμανία να κάνουν εγχείρηση. Επί δύο χρόνια. Του έλεγε: έχω τα λεφτά, θέλω να φύγω, ρε παιδιά. Όχι, δεν μπορείς να φύγεις, αυτό και τα λοιπά. Τα λεφτά μπλοκαρισμένα. Αυτό που λες είναι ακόμα χειρότερο. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Δεν μπορώ να διανοηθώ πώς γίνεται να υπάρχει ένα παιδάκι, ένα, δύο, τρία χρονών, το οποίο να ξέρουμε ότι αν πάει στη Βοστόνη για να κάνει την τάδε επέμβαση θα σωθεί. Και να πρέπει να μαζέψουμε τα χρήματα για να γίνει αυτό. Και να, μην, υπάρχει, και να μην υπάρχει ένας οργανισμός, ρε φίλε, κάτι, δεν ξέρω, παγκόσμιος, που διαπιστωμένα να υπάρχει πιστοποίηση από τον γιατρό κτλ. Να είμαστε σωστοί. Όχι σωστοί, να πούμε πώς είναι η πραγματικότητα. τι είπαν και οι άλλοι, και τι λέει και η άλλη πλευρά, τι είπε και ο Κίλιας. Όχι, δεν σου λέω για το συγκεκριμένο παράδειγμα. Ο εγώ σου λέω το εξής. Ο Ραφαήλ πήγε να κάνει μια καινούργια θεραπεία. Ναι. Που δεν ήταν εγκεκριμένη στην Ελλάδα. Ναι. Που είμαστε λίγο άσχετοι και. Όπως δεν είναι εγκεκριμένα, χθες μιλούσα τα συμβόλαια. Τα εμβόλια για το. Αυτό το. Και... της μηνυγκίτιδας. Και το κόστος σου λέει είναι πολύ μεγάλο για μια τέτοια θεραπεία. Που δεν είναι ακόμη. Ναι. Πιστοποιημένη και το τα λοιπά. Το καταλαβαίνω γι' αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνω γι' αυτό. Εγώ δεν λέω γι' αυτό. Αυτό. Εγώ λέω ότι κινδυνεύει ένα παιδί. Και σου λέει κάντε την εδώ, ας πούμε. Κάντε εδώ, κάντε κάτι. Ναι, ρε παιδί, και ο μπαμπάς τρελαίνεται και σου λέει φίλε, δεν γίνεται εδώ να κάνω το κάτι. Το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ λέω το εξής. Υπάρχει μία η οποία είναι εγκεκριμένη και γίνεται να πάει. Και χρειάζονται 50.000 ευρώ. Και δεν τα έχω τα 50.000 ευρώ. Είναι δυνατόν να το αφήνεις το παιδί να πεθάνει επειδή δεν έχεις τα 50.000 ευρώ. Αυτό λέω. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας παγκόσμιος οργανισμός ο οποίος σε τέτοιες περιπτώσεις να λέει θα πας και θα γίνει τζάμπα. Δεν τελειώνει. Όχι, Χρήσανθε, αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι μεγαλύτερη βιομηχανία. Δυστυχώς εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν. Σε όλο τον κόσμο. Τώρα, αν πεις για την Ελλάδα. Και κόβουν θεραπείες και τους καρκινοπαθείς στη χώρα μας και αυτό και δεν ούτε τα βασικά. Εντάξει, είναι ένα χάλι μαύρο. Άστο, μην το. Εδώ τους λένε φέρτε τις γάζες πάντα απέναντι στο φαρμακείο. Εμείς ασχολούμαστε με τον τουρισμό. Και πάρτε ουρητήρες και τα λοιπά. Πάντα πάρτε ορό, φέρτε καμιά κουβέρτα. Τα ξέρω. Το μόνο από τα λίγα που επεκτείνει ο Κοντονής και πραγματικά με βρίσκει σύμφωνο είναι ότι έπρεπε το ΒΑΡ να το επομισθούν οι ομάδες Super League και όχι το κράτος. Βέβαια την ίδια στιγμή η ΕΡΤ πληρώνει ομάδες. Δεν γίνει λίγο οξύμορα τα δύο να συνδέονται. Έξω ποιος το πληρώνει. Έξω ποιος το πληρώνει. Δεν το πληρώνει η αγγλική κυβέρνηση και η γερμανική. Οι ομοσπονδίες. Οι ομοσπονδίες στα πρωταθλήματα, εντάξει. Ναι, αλλά εκεί θα μου πεις παίρνουν τρελά λεφτά. Τέλος πάντων, από όλο το ξεκινήσαμε, αλλού το πήγαμε. Το θέμα είναι να γίνονται όργια κάθε μέρα γύρω μας. Σε θέματα υγείας είτε μεγάλων, αλλά όσο και να πούμε τα παιδιά είναι πιο ευαίσθητο θέμα. Παρότι έχει την ίδια βαρύτητα η ζωή, είτε είναι ο άλλος 5 χρονών, είτε είναι 40, 50, 60, 70. Και δεν ξέρω αν κάποια στιγμή αυτό θα διορθωθεί. Κάποια στιγμή θα φιλοξενήσουμε τον Γιώργο Κυριαζή από το Charity Idols για να πει και στον κόσμο την ιστορία με το παιδί από το Σιδηρόκαστρο. Τι αγώνας έγινε από τον Παπασταθόπουλο, από άλλους Έλληνες διεθνείς, από την Dortmund λόγω του Παπασταθόπουλου, από όλη την. Τον είχαμε βγάλει τον Γιώργο πέρσι. Ναι, τον είχαμε βγάλει. Την ιστορία αυτή να πει. Την ιστορία αυτή να πει για το πώς το παιδί δεν πρόλαβε λόγω της γραφειοκρατίας να φύγει στο εξωτερικό και πώς μετά το κράτος και οι τράπεζες πήραν τα χρήματα τα οποία μάζεψαν ποδοσφαιριστές, ομάδες και κόσμος ανώνυμος. Αυτό ξέρεις. Στο κράτος αυτό. Κάτι τέτοια παραδείγματα είναι και λειτουργούν και αποτρεπτικά για τους ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν. Δηλαδή βλέπουν αυτό και σου λέει. Θα πάω να δώσω τα λεφτά. Ένας από τους ποδοσφαιριστές μεγάλους τότε που έδωσε πολλά χρήματα
πραγματικά ήταν έξω θερινών και δεν μπορούσαν να του κρατήσουν. Και ήταν η μεγάλη απογοήτευσή του. Σου λέει: εγώ τα μάτια για ένα σκοπό και ο σκοπό δεν επιτεύχθη και μου παίρνουν τα λεφτά. Ναι. Που σα είχα πει ότι η μητέρα του παιδιού μέσα στον πόνο τη είχε πει. Τότε θα πήγε του Τσάρτη Άιτου. Πάρτε τα χρήματα, ναι, να πάνε, ξέρω εγώ, στο ΑΧΕΠΑ. Ναι. Δώστε τα αλλού. Και τη πήραν τα χρήματα. Και δεν μπορούν να πάνε τα λεφτά. Μηδέν λογαριασμό. Μηδέν. Όχι προειδοποίηση. Ναι, πρέπει να υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο να πηγαίνουν τα χρήματα. Γιατί αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Μα του είπε το κράτο. Δώστε τα εσεί. Δεν έχει κανένα δικαίωμα αυτό που έχει τα λεφτά. Μηδέν. Λέει: γεια σα, πάνε τα λεφτά. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Μα το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει στην Ελλάδα είναι αυτό. Ότι αν δεν πάνε για το σκοπό που μαζεύω, τα παίρνει τράπεζα. Και ένα ποσό πάει υπέρ κάτι, τα παίρνει τράπεζα. Εδώ όμως δεν πρέπει να υπάρξει μια συνολική πολιτική βούληση ανεξάρτητα από το κόμμα. Αυτό λέμε τα μνημόνια που μας φέρανε και τέτοια. Αυτά λέμε ότι οι κυβερνήσεις όλες. Δεν είναι τα μνημόνια, εσύ, τα μνημόνια είναι αυτά, είναι όλα ψηφισμένα, Στέργιο. Αλήθεια λέει. Είναι όλα ψηφισμένα. Η βουλευτική ασυλία από το, μνημόνιο είναι. Η τραπεζική. Και η πολιτική ασυλία. Πού τα έχεις δει αυτά. Η τραπεζική αναρχία, να μην το πω αλλιώς, είναι ψηφισμένη από τα ελληνικά κοινοβούλια. Η βουλευτική ασυλία είναι ντρόικα. Όχι, δεκαετίες είναι από τώρα στην Ελλάδα. Είναι. Η βουλευτική ασυλία. Στο εξωτερικό παρετούνται από ευτυχία υπουργοί επειδή βρέθηκε ένα χρέος 1000 ευρώ και το ξέχασαν να το πληρώσουν. Και σε εμάς υπάρχει βουλευτική ασυλία. Και υπουργική ασυλία και το μόνο που συμφωνούν είναι στις αυξήσεις που παίρνουν οι βουλευτές. Σε όλα τα άλλα διαφωνούν, υποτίθεται. Εντάξει. Και μαλώνει ο κόσμος και αυτό και ναι και έτσι εσείς και εμείς τότε και ζωή χαρισάμενη. Εδώ έκανε τώρα, δίνεται σε περώτηση τώρα ο Τσίπρας για μειώσεις μισθών. 11 γίνανε. Τέλος πάντων, ας μην το πάμε στα πολιτικά γιατί. Τα ψηφίσαμε, παιδιά, όλα αυτά των τραπεζών. Φυσικά. Επειδή τα ξέρω από πρώτο χέρι, είναι όλα ψηφισμένα. Όλα ψηφισμένα. Ναι, χωρίς να ξέρουν καν ότι τα ψηφίσαν. Δεν έλεγε ο άλλος. Δεν το διάβασε το μνημόνιο, αλλά ψήφισαν ναι. Και εδώ δεν στο πρόβλημα. 57 νεκροί από τροχαία δυστυχήματα στη Θεσσαλονίκη. Μπάγαλο. Στη Θεσσαλονίκη. Άκη τη μοίρα μα. Οι δρόμοι είναι για τα ανάθεμα, αλλά και εμείς είμαστε για τα πανηγύρια. Ισχύει αυτό που λες. Αλλά υπάρχουν και τροχαία. Να σου πω κάτι, δηλαδή, συγγνώμη. Βλέπεις τον δρόμο μας, Χρήστα, τώρα ο άλλος με μηχανή, το ένα χέρι τσιγάρο, στο άλλο καφέ. Και στο άλλο κινητό. Και μιλάει και όλα με καρφωμένο κινητό. Καφέ, τσιγάρο. Το ακούσει, περιγράφεις. Όχι, εγώ δεν. Καρφωμένο κινητό στο κράνος το έχουν, ρε. Σφινωμένο στο αυτί. Και καφέ όμως. Καφέ, με ένα χέρι οδηγάμε. Ναι, παπάκι. Με το άλλο κουβαλάει. Κάνει τουαλέτα, α πούμε, βιολοντσέλο. Εσύ λέτε αυτά. Ελάτε λίγο στο οδικό δίκτυο εκεί που πηγαίνω εγώ κάθε βράδυ στο Βαθύλακο. Καλά, εκεί γίνεται χαμός. Που είναι. Δεν υπάρχει φως. Ναι, όντως. Δεν έχει φως. Είναι όπως το περιφερειακό. Ο περιφερειακός δεν έχει εκκλησία. Είναι η εθνική οδός. Ο περιφερειακός δεν έχει. Είναι η εθνική οδός. Πρόσεξε λίγο, είναι η εθνική οδός. Και δεν έχει φως. Πας για την έδεσμη. Ναι, ναι, ναι. Και δεν έχει φώτα. Δεν έχει φώτα, ναι. Και δεν έχει διαγράμμιση κάτω. Και έχει κάτι στροφές, κάτι περίεργα. Δεν λέω. Όταν στρίβω. Και κάτι ακόμα. Όταν στρίβω. Αυτό που είπες, δεν το πω πάρα πολύ καιρό. Όταν είμαστε σε δρόμο με διπλής κατεύθυνση εθνική οδό. Με στιθέο λέγεται μπροστά, το στιθέο. Ναι. Επηρεάζεται αν έχεις τα μεγάλα φώτα μπούφο στον απέναντι. Βούρλο. Δεν ότι έχουμε το στιθέο και έχουμε τα μεγάλα φώτα και ταξιδεύουμε. Βόδια. Απέναντι ο άλλος τυφλώνεται. Να σου πω κάτι. Δες τώρα όμως, υπάρχουν τα αυτά που λες. Υπάρχει και το άλλο. Να πήγε ο άλλος προχτές με τους παράνομους μετανάστες, ο διακινητής. Πήγαινε ο άλλος στη Λαγκαδά και τον έκοψε στη μέση. Έτρεχε με 200 με την BMW, το είδατε. Ναι, ναι. Και τον έκοψε και βγήκε, λέει, από μέσα. Του κόψε το αυτοκίνητο στη μέση, παιδιά. Το κόψε στα δύο. Το αυτοκίνητο κόπηκε στα δύο. Τέλος πάντων, και βγήκε ο άλλος από μέσα και δεν είχε τίποτα. Ατέρμονες κουβέντες είναι αυτές. Τίποτα. Είχε άγιο, προφανώς. Να κλείσουμε με μια δήλωση του Προέδρου του Ασπροπύργου, Γιάννη Μελετίου, που δείχνει τον δρόμο στον Άρη. Έλα, ρε, Ασπρόπυργε. Πληρώσαμε για να έρθει το μπαν. Η FIFA μας θεωρεί συνέχεια της παλιάς ομάδας. Λέει ο Γιάννης Μελετίου, ο πρόεδρος του Ασπροπύργου. Ναι, το ξέρουμε αυτό. Άρα να πληρώσει και ο Άρης, να έρθει το μπαν, να ενισχυθεί η ομάδα. Γιατί μάλλον, ίσως, όχι μάλλον, δεν ξέρω, ίσως η FIFA να μείνει αυτό παλιά ομάδα, νέα ομάδα, αλλά φημία αλλάξανε. Δεν υπάρχει, φίλε. Μιλάμε για δύο διαφορετικά νομικά πρόσωπα, το οποίο άλλωστε υπάρχει σε αποφάσεις της FIFA εδώ και 12 χρόνια. Δεν γίνεται ξαφνικά. Για να το λες έτσι. Είναι σαν να μου πει τώρα ότι πλήρωσε ο Ιβάν Σαββίδης το εδώ και να έρθει ο Μπιτσοδάκης και να πει. Πλήρωσε τα 12 εκατομμύρια. Υπήρχε ο νόμος. Όχι, θα πληρώσει και τις προσαξίσεις. Γιατί τώρα εγώ άλλαξα άποψη. Μακάρι να το πει. Και να δώσει και τα 40. Μακάρι να το πει. Ωραία, κάτι ουρλιαχτά. Θα έχει ενδιαφέρον. Ωραία, κάτι ουρλιαχτά. Για Καφτατζόγλου δεν μας είπες τίποτα. Μας είπες το ρεπορτάζ μετά. Βγήκε ο Αυγενάκης πάλι. Προχωράει πάλι το έργο. Δεν θέλω να σχολιάσω. Ναι. Τι δεν θες. Όταν θα τελεσυνδικήσει το θέμα και θα έχουμε. Μια χαρά. Όλα τα έχει προβλέψει ο Ιβάν. Ναι. Χαιρετίσματα στον κύριο Τσάκο, τον αντιπρόεδρο τη. Άντε πάλι.
Το γιο του νομικού του δηλαδή. Μεθαύριο εδώ είναι την Πέμπτη. Θα έχει τσάκο ο Ιβάν. Θα πάει κατά στα δικαστήρια. Τσάκωνα θα πάει στα δικαστήρια. Γιατί τι έχει στα δικαστήρια. Είναι η αναβολή η τρίτη για, μια που λέγαμε για αναβολές Κώστα. Για το όπλο. 16 Ιανουαρίου. Για πες τους να τα βρουν αυτοί που σου στέλνουν για τον Άρη τα παλιά του ποιητή υπό Στεφανίδης το 2005. Δεν έγινε τίποτα. Με λοιπόν, την αναβολή του Ιβάν θα δικαστεί ή πάλι αναβολή θα πάρουμε. Τι γίνεται. Μήπως έχει καμιά τέτοιο. Κανένα PlayStation να παίξει στη Ρωσία και δεν μπορεί να έρθει. Όπως το Σπανούλι με τον Γιανακόπουλο. 8 αναβολές. 8 αναβολές. Δηλαδή. Εκ των οποίων οι 5, πρόσεξε, για παρέλευση ωραρίου. Τι σημαίνει αυτό. Εντάξει, Κώστα, είμαστε άνθρωποι. Δεν θα δικάζουμε μέχρι τις 8 το μεσημέρι. Η υπόθεση τυχαία. Πηγαίνει λέω, τελευταία. Τυχαία, έχει αριθμό πινακίου 100, ας πούμε. Καλά, τι θα. Και δεν προλαβαίνουν. Θα κάτσω εγώ μέχρι τις 5 και δεν θα πάω σπίτι μου να φάω. Καλά, Κώστα. Δύο ώρα, γεια σας, τι ώρα κλείνουμε. Εν τω μεταξύ είναι Σπανούλη Γιανακόπουλο, αλλά την καταγγελία την κάνει ο Αγγελόπουλος. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία αυτά. Ε? Φοβερά πράγματα. Ωραία, λοιπόν, break και επιστρέφουμε. Έχετε ακόμα 25 λεπτάκια και κάτι λιγότερο για τα 5 εισιτήρια του ΠΑΟΚ Αστέρα Τρίπολης, Κυριακή στις 6, FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 5-45-26. Προσέχω την εικόνα μου, χωρές να είμαι υπερβολική. Συγχαρητήρια στο Sky. Τι χωρές ρε! Ποιος το είδε, τι χωρές ρε, αγόρι μου! Ποιος το είδε, ρε, Χρήσατε αυτό! Λάθη γίνονται, Χρήσατε. Την είδα στο καζίνο. Καλή. Εξαιρετική. Η παράσταση καλή. Εξαιρετική. Δεν είναι στην παράσταση. Είχα πάει στο Αλφρέντο που είχε κάνει opening και ήταν φοβερή. Έχει φωνάρα. Γενικότερα είναι ωραία. Τα μπερδευότανε. Τι? Τα μπερδευότανε, λέω. Έχει. Φωνάρα. Στο είναι θα το μπερδεύουμε. Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Και είναι Κώστα και φωνάρα. Το αλλάξαμε. Το αλλάξαμε. Το διορθώσαμε. Πολύ μπότοξ. Πολύ μπότοξ. Έχει. Δεν βλέπεις το επόμενο. Έχει τραβήξει πολλά και σαν και σένα. Εγώ έχω τόσο. Δεν σου μια τα κουνάρα. Άντε πάλι. Διάλειμμα. Θα την πω την κουταμάρα. Διάλειμμα. Σηκοντεύεις. Λοιπόν, αφού δεν το πεις εδώ τώρα. Είμαστε, επιστρέψαμε. Θα πω βλακεία, δεν εν τω μεταξύ, από τώρα ένα φίλο μα λέει: γιατί χώρισε, αφήστε τα αθλητικά τώρα τα σάλια. Ναι. Από αύριο θα κάνουμε αθλητική κούρπα. Ναι. Έχετε 10 λεπτά, μισό λεπτό. Χώρισε, πες το στέριο. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Αστέρα Τρίπολης, Κυριακή, FM και ενώ ΠΑΟΚ. Ονοματεπώνυμο στο 5-45-26. Ναι. Εδώ μου λέει λάθο, λέει, διαβάστηκε αυτό που είπε για τον άνθρωπο. Είπαν ακριβώ το αντίθετο. Ποιο. Έτσι μου στέλνει εδώ. Εγώ αυτό διάβασα, παιδιά. Εντάξει, τέλος πάντων. Το διάβασα. Και δεν νομίζω ότι μας απασχολεί τι θα κάνει ο Ασπρόπυργος. Ιστορική ομάδα. Σωστό. Το θέμα είναι τι θα κάνει ο Άρης. Και το θέμα δεν αγγίζει μόνο τον Άρη. Ξαναλέω και γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι θα λυθεί στο τέλος, γιατί αλλιώς θα πρέπει να τρέχουν πάρα πολύ. Πάρα πολλές ομάδες για συγκεκριμένα χρήματα. Αλλά και στη χειρότερη των περιπτώσεων να υπάρξει, νομίζω ότι θα λυθεί το ζήτημα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Λοιπόν. Δεν είναι στη γάμα εθνική ο Άρης για να του λείπουν 500 ή 600 χιλιάρικα. Όχι ότι τα έχει αύριο και πάρτα, έτσι. Αλλά με τα έσοδα που έχει η ομάδα και τα λοιπά, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, θα βρεθεί η λύση. Αλλά εγώ θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει τελικά πρόβλημα με το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα χάσει βέβαια τις μεταγραφές τώρα, έτσι, για να μας τα ακριβείς. Τι λέγατε? Θα μας πεις το θέμα. Ναι, ποιο θέμα, ποιος χώρισε. Ένας φίλος μας. Φίλος μας. Τέλος πάντων, δημοσιογράφος. Όχι. Ένας φίλος μας. Δημοσιογράφος, ναι. Όχι. Δεν είναι δημοσιογράφος. Ένας φίλος μας. Ένας φίλος μας. Χώρισε. Εντάξει. Ούτε ο πρώτος είναι ο τελευταίος. Και χωρίζουν και πολύ εύκολα πλέον τα ζευγάρια. Παρεπιπτόντως γίνεται πάρτι, λέει, για χωρισμένους. Άκου τώρα τι, για να βγάλουν λεφτά. Στη ΔΕΘ, σε ολόκληρο περίπτερο, 4 ευρώ είσοδος. Βραχιολάκι πράσινο glow για τους ελεύθερους. Βραχιολάκι κόκκινο glow για τους παντρεμένους. Ναι. Φοιτητικό πάρτι χωρισμένων. Με συγκροτήματα μέσα, με κατάλαβες. Ωραία. Μπορούμε να δηλώσουμε χωρισμένοι και να πάμε ή όχι. Βάλ το βραχιολάκι σου. Ωραία. Anyway. Λοιπόν, χώρισε λοιπόν. Χώρισε. Γιατί χώρισε. Ο άντρας χώρισε τη γυναίκα. Ο άντρας χώρισε τη γυναίκα. Που συνήθως οι γυναίκες, ας πούμε, χωρίζουν τα βούρλα. Όχι απαραίτητα. Γιατί βρίσκει ο άντρας μια πιτσιρίκα και κατάλαβες. Γιατί δεν έκαναν σεχ. Ναι, ρε φίλε. Πολύ σοβαρός λόγος είναι αυτός. Για άντρα, πολύ σοβαρός λόγος. Πιο σοβαρό εγώ το βρίσκω για τη γυναίκα. Να μην κάνεις έχω άντρας, δεν είναι σοβαρός. Ο άντρας είχε παράπονο από τη γυναίκα. Ναι, φυσιολογικό. Και χωρίσανε. Πολύ σημαντικός λόγος. Είναι δύσκολες οι σχέσεις, παιδιά, είναι δύσκολες. Κώστα, είναι πάρα πολύ σημαντικός λόγος. Θέλω Θάνο ασκητή. Είναι πάρα πολύ σημαντικός λόγος. Εγώ θέλω την άλλη με το κοντό μαλλί, με το μαύρο αυτή, εκείνη να μου πει. Αντισεξουαλό. Καλά, ναι, και αυτή, εντάξει. Η οποία έχει ζευγάρια, το έχει δει. Καλά, ναι, εντάξει. Πάντα ζευγάρια μπαίνουν μέσα και κάνουν συνεδρίες και τι τώρα.
Και δεν ήσουν έτσι, και, έτσι. Και του λέει, δεν ήσουν καλός. Ναι, αλλά και εσύ δεν ήσουν καλή. Να λένε κάτι τέτοιο. Εγώ θέλω, αν είναι τα πάνια που έχει εμπειρίες αυτά. Να λέει, αλλά είσαι μαζογιστής και μαζογιστής. Για να κάνουμε μια ανάλυση εμπειρίας, Χρυσανθέ. Για τη γυναίκα, όλοι ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Για τον άντρα είναι. Για τον άντρα και για τον άντρα είναι. Απλά ο υπουργός που επιθετίας του δεν έτρεξε τίποτα για τα στημένα και τον ουρένα, λέει πρόκληση καθυστερήσεις. Αυτή είναι η λαδάρα, φίλε. Είτε στην κυβέρνηση είναι δηλαδή, πράσινη, το λέει ο υπουργός δικαιοσύνης. Δεν το λέει του Κουκουέ ή του Πασόκ. Το λέει αυτός που ήταν υπουργός δικαιοσύνης. Δηλαδή, πραγματικά. Σε αντίθεση με σένα, Χρήσανθε, εγώ μπορώ να πω. Εγώ μπορώ να πω ότι είτε είναι η κυβέρνηση μπλε, πράσινη, κόκκινη, είμαστε τα ίδια χάλια. Εσύ έχεις μυαλό σου ότι η μπλε κυβέρνηση θα στρώσει την Ελλάδα. Όχι, θέλω να την κρίνω αφού κάνει πέντε πράγματα. Ναι. Δεν μπορώ να την κρίνω για... χωρίς να έχει λειτουργήσει ως κυβέρνηση. Και ενώ έχει αυτά τα οποία έχει. Εδώ βγαίνει, φίλε, βγαίνει ο συγκεκριμένος και μιλάει τώρα. Σε παρακαλώ. Εντάξει. Ο Ολυμπιακός ασκούσε αυξημένη επιρροή στα θέματα της ΕΠΟ. Χάρηκα πολύ, Στέργιος. Κάνε μια ερώτηση, Κυριάκο μου. Ο ΠΑΟΚ ασκεί τώρα αυξημένη επιρροή στα θέματα της ΕΠΟ. Να πει όχι. Όχι, δεν ασκεί. Γιατί μιλάτε όλο και το τι τώρα τι γίνεται. Το τι γινόταν, τώρα τι γίνεται. Μας ενδιαφέρει τι γινόταν τότε, μας ενδιαφέρει και αυτό φυσικά. Αλλά. Το Μούση που πήγε, έφυγε. Μόνο με μουστάκι είναι. Το Κούση. Ναι, ναι. Το έχει μειώσει. Το έκοψε. Σε δείχνει νεότερο. Ναι, είναι πιο ωραίο. Το ξυρισμένο look γενικότερα είναι, ξέρω. Είναι πιο ωραίο. Κυριακός, πώς τον βλέπεις, Κυριακό. Δυνατό. Καλός, Κυριακό. Καθηγητής. Ε, στα ΙΕΚ. 40 χρόνια εκπομπές. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Όχι, ξέρεις τι, αφήνει τώρα. Εδώ Κώστα, εδώ Κώστα. Αντισεγγελέα, αφούργιο, αυτό που έλεγε ο. Παρεμβαίνει σε κάθε δήλωση που υποκινεί αθλητική βία. Κώστα, εδώ τι έγινε, τα λέτε εδώ. Τα δίνει όλα η καημένη αυτή. Τα δίνει όλα. Εντάξει, εννοείται. Εννοείται. Και δίπλα Τάσος Κάκος. Τα δίνει όλα. Άλλη μια Δευτέρα που δεν δούλεψα στην πυροσβεστική. Που υποκοινώνει την αθλητική τη βία που λέει. Δούλεψε χρυσά το μεσημέρι. Ναι. Και πήγε, πήρε το πλανάκι. Ναι. Και πήγε καλεσμένο. Αμυστή. Αμυστή. Καλεσμένο. Τι πράγμα και αυτό, αμυστή. Κάθε Όπως έρχομαι και εγώ καλεσμένο. Κυριακή και Δευτέρα. Κυριακή και Δευτέρα. Χρυσανθέ, θα μου πληρώνει το τέτοιο. Ναι. Το μηχανάκι που έρχομαι. Τη βενζίνη. Όπως τον Κάκο. Όπως τον Κάκο. Και θα λέω κι εγώ. Ναι. Θα λέω κι εγώ τέτοιο. Ό,τι λέω Κάκος. Δεν είναι πέναλτι. Δεν είναι φάουλ. Δεν είδα κάτι. Είναι φάουλ του Ηρακλείου. Είναι κάτι μεμπτό. Τελειώσαμε. Κώστα, είμαστε στο δεκάλεπτο που θα πεις για τον μπάσκετ. Φτάσαμε σε αυτό το μοιραίο. Η μόνη εκπομπή στα RGNA που μιλάει για τον μπάσκετ. Δεν υπάρχει άλλη. Πώς δεν υπάρχει. Πες μια. Υπάρχει. Καμία. Κάθε μέρα. Υπάρχει. Δεν θέλω να πω, υπάρχει. Στο ραδιόφωνο της πόλης. Υπάρχει. Στο Γέλο Ρέντιο έχουν τα παιδιά το βράδυ. Α, στο Γέλο έχουν μπασκετική, ναι. Μπράβο. Έχει ο Ιάσονας. Εκεί τον... όμως δεν μιλάνε για τον μπάσκετ της πόλης, μιλάνε για τον μπάσκετ του Άρη. Σωστά, αλλά όχι, λένε και για NBA. Πριν πει ο Κώστας, για το μπάσκετ, έτσι για το τυπικό της υπόθεσης, σήμερα έχουμε ματσάρα στο Περιστέρι στις 5 και 4 Ατρόμητος Βόλος. Πρώτο μας 0-3. Ο Ατρόμητος στο Βόλο. Θα το παλέψει, πιστεύω, ο Βόλος. Αν βάλει έναν γκολ νωρίς, ίσως διεκδικήσει και την. Το διπλό πόσο δίνει. Το διπλό πόσο δίνει. Λοιπόν, Ελλάδα κύπελο 4-85. Το χ 4-10. 4-10 το χ. 4-85 το διπλό. Ναι. Χ. Πρώτο μάτς λέει 3-0. Ο Ατρόμητος. Και 1-1. 7,5 ώρα. Άρης Ξάνθη. Άρχισα. Δύο παιχνίδια μόνο σήμερα. Τι, πόσο δίνει, να πες ποσοστά. Λοιπόν, 1.36 ο Άρης, Χ 4.5, το διπλό δίνει 11, πρόκριση Άρη 1.04, Ξάνθη πρόκριση 11.5. Μας έχουν περασμένους δηλαδή. Και τρόπος πρόκρισης, Άρη στην κανονική διάρκεια 1.05, Άρη στην παράταση 21, Άρη στα πέναλτι 34. Σκέφτεσαι να πάμε και να μην είμαστε να βαράμε πέναλτι το βράδυ. Εγκεφαλικό θα πάθω. Κοίταξε, το Άρη στην παράταση όπου το βλέπω το 21. Ναι. Θα μου πεις. Όχι, όχι, φίλε. Το σκόρ είναι λίγο. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι καλό για φιλοξενούμενο στη ρεβάνς το 0-1. Θα βάλει γκολ ο Άρης, θα βάλει γκολ. Τελευταία φορά με πέναλτι πάντως σε κύπελο, Στέργιο. Θα σκοράρω και δύο ομάδες, ναι. 2-95. 2-1. 1-0, 1-1, λίγο άγχος αυτά. 2-1, Αργιανάρα, περάσαμε. Όχι, κύπελο όχι, ξανά εμείς. Όχι, όχι, 2-0. 2-0. Και στους 8 Άρης. Αυτά για το κύπελο. Αύριο είναι με τον Μπας Γιάννενα. Το κυρίως μενού. Ή με τον Πανιόνιο. Τι έχει ενδιαφέρον αύριο, ο Παναθηναϊκός με τον Μπας Γιάννενα. Το γυρίζει, λες.
Θα δυσκολευτεί ο Παναθηναϊκός. Τα Γιάννενα έχουν δεν έχω εικόνα του Πας Γιάννενα καθόλου. Τίποτα. Στη Β' Εθνική τα Γιάννενα, η Super League 2, έχουν δεχτεί 4 τέρματα σε όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα, από τα οποία τα 2 στο Πας Γιάννενα Εργοτέλης 2-2. Έχουν δεχτεί δηλαδή 2 τέρματα σε όλα τα μάτς που έχουν παίξει, φίλε. Και φάνηκε και στο παιχνίδι το μεταξύ τους ότι δύσκολα τρώνε γκολ. Αυτό είναι το μάτς το βρήνο. Τώρα Καλαμάτα, Ολυμπιακός Καλαμάτα, εντάξει, και Λαμία Τρίκαλα. Το Λαμία ακόμα Τρίκαλα. Και το Πανιώνης Πανετολικός που το πρώτο μάτς έλεξε 0-0. Αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί δεν ξέρεις ποιος θα αποκριθεί. Θα κάτσε να το δεις. Τι ώρα είναι. Το μάτς αυτό είναι, αύριο θα σου πω αμέσως, στις 5:15. Μπορεί. Θα το βλέπω εδώ. Είναι ό,τι εκπομπή είναι. Τέλος πάντων. Αύριο το πάω κόφι όλοι ο TTV. Δεν έχει ΠΑΟΚ TV αύριο. Είναι ο TTV. Έτσι μην μπερδευτείτε. Μην το βάλετε το ΠΑΟΚ TV να το δείτε, παιδιά. Το μάτς είναι κύπελο. Τα έχει ο ΤΕ. Τα παιχνίδια του. Από τον χρόνο θα πάρουμε και το κύπελο να γουστάρουμε. Όλη τη διοργάνωση. Νομίζω για 3 χρόνια. Όχι, για 3. Θα σπάσουμε το συμβόλαιο. Τι? Λεφτά έχουμε. Εγώ λέω ότι του χρόνου το κύπελο Ελλάδος, ΠΑΟΚ TV. Εγώ λέω ότι του χρόνου μπορεί το ΠΑΟΚ TV να μην είσαι και να πας σε πλατφόρμα. Που να την ανεβάσει. Αυτό είναι ο μεγάλο στόχο. Να το ανεβάσει και σε πλατφόρμα. Ναι, αυτό είναι ο μεγάλο στόχο. Στην Nova. Στην Nova δεν γίνεται. Γιατί? Έτσι. Ο Βαγγέλης θέλει μόνο του φίλου του στην Nova. Δεν του έχει. Και ο φίλοι του σιγά σιγά του διώχνει. Όχι, μη το λε. Του διώχνει. Ή αυτοί που είναι εχθροί του βρίσκεται ο τρόπο να γίνουν φίλοι του. Πόσα χρόνια αυτό. Μια χαρά. Ερχόταν η Vodafone, α πούμε, τα προηγούμενα χρόνια, έμπαινε σε όλο το γήπεδο. Παρότι δεν είμαι μάντης, ούτε προφήτης, να σου πω ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα πάει στην Νόβα Χρυσάνδε. Πού θα πάει? Δεν έχει κέρδη να πάει στην Νόβα Χρυσάνδε. Ή θα παραμείνει όσο έχει το ΠΑΟΚ TV, ή θα πάει το ΠΑΟΚ TV σε κάποια πλατφόρμα. Υπάρχουν σκέψεις. Μόνο ΟΤΕ υπάρχει. Θα πάει στον ΟΤΕ, στα κανάλια στον ΟΤΕ. Στο Netflix θα πάει. Μπορεί να πάει στο Disney Plus. Disney Plus. Καλό. Καλό κανάλι. Καλό. Αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε 10 κανάλια. Αρκετά είμαστε κατεστραμμένοι από το Netflix. Καλό. Δεν μπορούμε να βάλουμε άλλα. Γιατί έχει και Amazon, έχει και Vodafone. Αυτό με το Netflix τώρα τι μόδα, ό,τι δηλαδή. Τι μόδα. Βλέπουν ταινίες. Και δες και στα κανάλια. Έχει μόνο τα ντοκιμαντέρ μόνο που έχει. Ναι. Είτε για αθλητικά, είτε για εγκλήματα, είτε. Εντάξει. Αν τα ψάξει, ψεύει στο ίντερνετ, δεν τα βρει αυτά τα ντοκιμαντέρ. Δεν ξέρω ο κόσμο να ψάχνει εσύ, Κώστα. Εντάξει, ο άλλο θέλει να Κώστα να πατήσει. Και εγώ μπορώ να κάνω και τη βάση και βλέπει όσα επεισόδια θέλει. Με την ίδια λογική και τα μάτσα όλα που έχει τα Νόβα και ποτέ. Αν ψάξει το ίντερνετ. Απλώ είναι άλλη ευκολία να κάτσει στο καναπέ, να πάρει το τηλεκοντρόλα, να κάνει ένα τσακ. Και να δεις και άλλο να υπολογιστεί, να κατεβάζεις, να ψάχνεις. Και αυτή η βαρεμάρενε που μας έκανε όλους. Όχι, όχι, να ψάχνεις, να διακόπτεται, να σταματάει, να κάνει. Να κολλάει. Ένας φίλος μου, χθες κολοκολούσε το ΠΑΟΚ. Τα δίκη ώρα σας. Κατά της πειρατείας. Ποιας πειρατείας? Όσοι βλέπουν παράνομα το ΠΑΟΚ TV. Δεν βλέπουν κανένα ΠΑΟΚ TV. Μπαίνει στο ίντερνετ σε ένα site νόμιμο στην Αμερική. Και βλέπεις το μάτς. Νόμιμο, δεν προτρέπω. Νόμιμο. Στην Αμερική είπα. Νόμιμο. Νόμιμο στην Αμερική, ξαναλέω. Ναι. Νόμιμο στην Αμερική. Όταν βρείτε τον τρόπο ως ΠΑΟΚ να σταματήσετε το ίντερνετ. Δεν θα βρούμε τον τρόπο. Τότε τι λέμε τώρα. Θα κάνουμε δικό μας ίντερνετ. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Δεν υπήρχε ΠΑΟΞΑΚΙ ή Αριανάκι που να πει. Ακόμα το λένε οι Αριανοί. Τώρα που είναι στην Νόβα πάλι. Παιδιά, καναλίν για το μάτς. Όλοι, όλοι το λένε αυτό. Δηλαδή δεν γίνεται. 100.000 παοξίδες να λέτε link για το μάτς και τώρα να λέτε είμαστε κατά της πειρατείας. Κατά είμαστε, χρόνια τώρα. Και εγώ είμαι. Και όχι απλά είμαστε, αλλά να κάνουμε και τους ρουφ. Ναι, για το 11.42 ψεφωνίζετε, αλλά και τον ΠΑΟΚ TV να το δώσουμε. Να τον δώσουμε το καταστηματάρχη. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα για τα καταστήματα που πληρώνουν. Ναι, έχεις άδεια, έχεις σήμα. Έχεις άδεια, ΠΑΟΚ TV, φίλε. Αλλά τσιγάρο, καλά δεν τρέπεστε ρε Μητσοτάκη. Βγάζει τους καπνιστές έξω που δεν σκέφτεσαι τα μαγαζιά. Έχει πειθαρχήσει ο κόσμος το τσιγάρο, να ξέρεις. Σε όλα πρέπει να πειθαρχεί. Το τσιγάρο έχει πειθαρχήσει. Και στο νομικό πλαίσιο. Και στην πειρατεία όλο. Πρέπει να πειθαρχήσει. Και στην πειρατεία πρέπει να πειθαρχήσει. Και στο τσιγάρο και στους νόμους πρέπει να πειθαρχεί. Που μας έχουν τότε τους καπνιστές έξω. Να είστε έξω πολύ ωραία. Και μέσα το καλοκαίρι θα είναι άλλοι έξω. Εμείς είμαστε μέσα. Δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο, παιδιά. Φαντάζομαι. Όχι. Εντάξει. Να είμαστε κι εμείς πάλι έξω, Κώστα. Γιατί τρώμε μια πίκρα τώρα, είναι θα ηλικία. Το κόψω, φίλε, το υποσχέθηκα στα γενέθλιά μου, θα το κόψω όπως θα κόψω και το Facebook. Πέρασαν τα γενέθλιά σου. Όντως. Τα επόμενα. Το υποσχέθηκα προχθές, είπα θα κόψω το κάπνισμα και θα κόψω και έστω θα κόψω σε πολύ μεγάλο ποσοστό το Facebook. Πώς το ορίζεις το μεγάλο ποσοστό, δηλαδή. Κόψω τρόλο, διαγραφή λογαριασμού. Γεια σας. Δεν θα μπαίνω τόσο συχνά. Κατάλαβα. Και κυρίως δεν θα απαντάω μετά από ήττες. Δεν θα κάνει άλλη τώρα κλείση μέχρι τέλους. Μόνο σου παλατάκι θα χάσει. Το πιστεύω κι εγώ.
Λοιπόν, θα μας πεις για μπάσκετ, έχεις 1,5 λεπτό. Κώστα, πάλι στο Facebook είσαι. Λοιπόν, για μπάσκετ. Τι για μπάσκετ. Όλα καλά. Υγεία πάνω απ' όλα. Champions League αύριο στην πόλη μας. Champions League. Πάω κάρα σαν καλά. Καλά που είναι και πάω και έχουμε καμιά ευρωπαϊκή διοργάνωση στο μπάσκετ. Χρήσανθε. Champions League, μια χαρά. Με ποιο παίζουμε, με την Dizon. Ποιο ασχολείται, ναι, με την Dizon. Με μια σαλάτα τέτοια. Ποιο ασχολείται. Μια μουστάρδα. Ασχοληθείτε με τον Ιωνικό. Ασχοληθείτε με τον Ιωνικό. Τα έχουμε πει κόσμο, έχει μαλλιάσει γλώσσα μα. Ασχοληθείτε με τη Λάρισα Χρήσανθε. Λάρισα, με αυτή που έφερε παίκτη και υπέγραψε σήμερα. Κι άλλον ψηλό. Έφυγε ο Πάρξ. Ήρθε ο παίκτη ο καινούριο, Ελάιζα Τόμα. Το είπαμε και χθε. Και. Η Λάρισα έχει τόσα πολλά λεφτά ακόμα. Ναι, φίλε, έχει. 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 Εγώ θα πάω, τι θέλω τώρα. Ο ιδιοκτήτη τη Λάρισα θα την βγάλαμε στην εκπομπή. Χρήσα, θα βγάλαμε στην εκπομπή ο ιδιοκτήτη. Ναι, ο Θοδωρή Ριζούλη. Ο άνθρωπο γερό να είναι. Είναι από του μεγαλύτερου. Εσύ θε να κερδίσει η Λάρισα. Παραγωγού για... μήλων στην Ελλάδα. Μήλων. Που τρώγονται τα μήλων. Τα μήλα. Είναι και άλλη μήλη. Τα μήλα του μήλου. Όχι μήλων με υψηλών, μήλα, σωστά, καλά το είπε. Μήλων. Εσύ θες να χάσει ο Άρης, Στέριο, για να βάλεις έναν από κάτω σίγουρα. Ναι, αμήν για... Σε συμφέρει Λάρισα. Πάνω μετά φεύγουν όμως. Γιατί μετά, να δούμε λίγο πέρα από το για να σωθεί ο Άρης αν χάσει από τη Λάρισα, πρέπει να κάνει δύο εκτός έδρας νίκες. Πω. Αν κερδίσει η Λάρισα τον Άρη, θα πάει η Λάρισα στο 7-9 και ο Πάοκ αν κερδίσει τον Ιωνικό πάει στο 5. Η Λάρισα έχει 6 ήδη. Κολοσσό. Η Λάρισα έχει 6. Όσο και ο Ηρακλής και ο Πανιώνιος. Και το Ρέθυμνο. Κολοσσό κυνηγά. Κολοσσό και ποιον, και το Ρέθυμνο. Ο Άρης κυνηγάει τον Κολοσσό, τον Πάοκ, τον Ιωνικό. Τους πάντες. Και τον Πανιώνιο. Τον και τον Ηρακλή. Τον Ηρακλή δεν τον απλά ο Άρης μέχρι τώρα δεν έχει ισοβαθμίες ούτε με τον Πάοκ ούτε με τον Ηρακλή. Και δύσκολα θα έχει και με τη Λάρισα από ό,τι βλέπω. Ναι. Τον Πανιόνιο μπορεί να έχει, τον Ιωνικό μπορεί να έχει και τον Κολοσσό μπορεί να έχει. Που βέβαια πρέπει να του κερδίσει εκεί μέσα, αλλά πρέπει να του κερδίσει 5-6 πόντους. Οπότε... Με λίγα λόγια πρέπει να κερδίσει τους πάντες. Ρέθυμνο Ηρακλής, έχει φύξει λίγο Κώστα. Να κάνει 6 νίκες στην έδρα του, 5 νίκες στην έδρα του Κώστα. Και θα πάει στις 9 με τις 8 και πρέπει να πάρει. Ναι, ποιον. Ή την ΑΕΚ να κάνει 6η νίκη στην έδρα του δηλαδή. Αποκλείεται. Τι αποκλείεται, πρώτη τελευταία αγωνιστική. Αποκλείεται. Καλά. Κώστα, εγώ θα πω με στο κήπεδο και θα βάζω τρίποντα. ΑΕΚ Άρης. Άρης ΑΕΚ είναι Κώστα. Άρης ΑΕΚ, ναι. Αυτό σου λέω. Πρώτη τελευταία αγωνιστική. Άρης ΑΕΚ. Το πήρες. Και για να είναι σίγουρος πρέπει να πάρει είτε τον Κολοσσό. Εκεί. Είτε τον Πανιόνιο. Δέρμπι παραμονή και τον Ιωνικό. Τρία δέρμπι παραμονή. Αυτά τα τρία μάτς. Αν πάρει το ένα και έχει πάρει τις 6 νίκες στην έδρα, σώζεται. Αν πάρει τα δύο, έχει σωθεί 100%. Κοίταξε, τώρα μπορεί να τα πάρει και τα δύο. Μπορεί να πάρει και τρία. Και μπορεί να κερδίσουμε στο Λαύριο, λέω εγώ τώρα. Κώστα. Εγώ πιστεύω κερδίζεται το Λαύριο. Και εγώ αυτό πιστεύω. Και ο ύφεστος κερδίζεται. Και ο ύφεστος εδώ είναι. Ναι, γιατί θεωρητικά όμως χρήσατε κανονικά δεν κερδίζεται. Παικτικά. Εδώ αλλά, και στο Περιστέρι. Αλλά Κώστα. Κερδίζεται. Ναι. Και έδειξα τον προπονητή. Το ύφεστος κέρδισε με στο Περιστέρι, χρήσανθε. Λοιπόν, ο ύφεστος έχασε 20 πόντους από τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Ποιο ύφεστος, φίλε. Οι πέντε φίλοι και φίλες που στείλατε μήνυμα για τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ Τρίπολη, κερδίζετε όλοι. Δεν υπάρχει κλήρωση. Πέντε στείλατε, πέντε κερδίζετε. Θα ενημερωθείτε τώρα. Πέντε στα πέντε. Από την Μαρελής. Ναι. Τρεις γυναίκες, δύο άντρες. Ναι. Να πούμε για να δώσω και μια είδηση ότι. Παρουσιάστηκαν κάποια δημοσιεύματα σχετικά με την τύχη του Γιάννη Καστρίτη. Όπα. Αναμενόμενα στη Θεσσαλονίκη. Τι λέει η Καϊ Ηρακλής, πες. Η Καϊ Ηρακλής λέει ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα και ότι προχωράμε μαζί. Άρα τέλος. Άρα τέλος ο Καστρίτης. Σούλης Μαρκόπουλος. Άρα Γιάννη λοιπόν, το μαντήρισε. Μαζί μας ήταν τη δεύτερη ώρα η πίτσα με Σούλης. Δεν υπάρχει δύο θέματα. Σούλης όχι, Χάρης. Χάρης. 2-3-10-62-85-86 Πίτσα Mr. Gold από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Η κορυφαία πίτσα έρχεται στην πόρτα σας, είτε μένετε δυτικά είτε μένετε και στο κέντρο. Να έρθει και ανατολικά όμως, Χρυσάνθε. Τι να κάνουμε κι εμείς. Τακιανός. Εντάξει. 2-3-10-62-85-86 και μαζί μας τη δεύτερη ώρα όπως κάθε μέρα το Ότο Καλογεράς με ολοκληρωμένο συνεργείο και σέρβις και θερμοποιείο και βαφείο και ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Και όπου και να είστε, υπάρχει ένα Ότο Καλογεράς. Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρίας. Εσπερίδων 19, παλιά συμμαχική Ουρεοκάστρο. Και τρίτο κατάστημα, 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουντανιών Θέρμη. Θα με βγάλετε από την Τούμπα αύριο, δεν θα δω στην εκπομπή. Τι λέει ρε. Θα είμαι στην Τούμπα από τη στιγμή. Γιατί έχει και λαϊκή, έχει και αυτό και τα λοιπά. Δεν θα έρθω, Χρήστα. Ούτε έχω υπηρεσία στην πυροσβεστική. Εντάξει. Έχω υπηρεσία στην πυροσβεστική. Δεν θα έρθω. Αμυστή έτσι. Δεν έρχομαι. Καλό. Λοιπόν, τα λέμε. Τα λέμε κιόλας. Τα λέμε, ναι.